έχουμε ένα τέτοιο αίτημα, διότι θεωρώ ότι ο δημόσιος διάλογος ενώπιος ενωπίο και μπροστά στα φώτα των προβολέων είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και όχι η στημένη τηλεοπτική μονόλογη. Και τούτε στις κρίσιμες ώρες για τον τόπο και τον λαό μας, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις θέσεις μας και να ακούσουν επιχειρήματα, όχι στημένους μονόλογους. Ξεκινώ λοιπόν αμέσως. Είμαστε 2 εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται. Δεν έχουν όμως ακόμη ξεκαθαρίσει το ερώτημα, δεν έχουν δώσει απάντηση στο ερώτημα αν θα είναι την επόμενη μέρα κοινοβουλευτικά αυτοδύναμος, αν θα διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή όχι. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Με ποιους θα πάτε την επόμενη μέρα, αν δεν είστε αυτοδύναμοι? Αν είστε αυτοδύναμοι, η απάντηση είναι απλή. Αν δεν είστε όμως, σας έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό να λέτε όχι σε όλους. Δεν έχω ακούσει για κάποιον να εκφράζεται διάθεση συνεργασίας. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, μιας και τα πράγματα φαίνεται να ξεκαθαρίζουν σε σχέση με το ποιο κόμμα θα λάβει την πλειοψηφούσα προτίμηση των εκλογέων στις επόμενες εκλογές, 25 Γενάρη, και όντως αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. 15 μέρες είναι πολλές στην πολιτική. Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Βεβαίως, αλλά βασίζομαι σε αυτό που εσείς είπατε πριν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είστε πρώτοι. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή για τον τόπο και σε μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη. Θα τα πω όμως, θα μας δοθεί η δυνατότητα αργότερα, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Ο ελληνικός λαός θα επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί ξαφνικά κατά πλειοψηφία έγινε, απέκτησε την ιδεολογία της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά διότι θέλει να επιλέξει και να δώσει μια ευκαιρία για μια μεγάλη αλλαγή και να επιλέξει έναν δρόμο διεκδίκησης ενός μέλλοντος με αξιοπρέπεια. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας. Στη βάση αυτού του προγράμματος θα κινηθούμε την επόμενη μέρα των εκλογών, πόσο δε μάλλον αν αυτό το πρόγραμμα τύχει της έγκρισης της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Συνεπώς, το ερώτημά σας με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε, εμείς απαντάμε. Το πρόγραμμά μας καταθέτουμε. Όσοι το πρόγραμμά μας το εγκρίνουν και δεν ζητήσουν να αλλοιωθεί, άρα ανεχθούν ή ψηφίσουν τις προγραμματικές μας δηλώσεις, θα είναι καλοδεχούμενοι. Υπόγειες και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, συμμαχίες και συνεργασίες με τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε. Σημειώνω 2 λέξεις από την πρώτη σας απάντηση. Το ανεχθούν, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι και μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας με την ανοχή κάποιων κοινοβουλευτικών ομάδων. Λέω ένα σενάριο, αμέσως. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, διαθέτοντας 140 κάτι βουλευτές, να στηριχθεί στην ανοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ ή κάποιου άλλου κόμματος. Σωστά εντοπίσατε το θέμα του Κομμουνιστικού Κόμματος και θα ήθελα, απευθυνόμενος και σε όσους μας ακούν, να πω ότι σε αυτή την ιστορική στιγμή, την κρίσιμη στιγμή, για πρώτη φορά μετά από 70 και πλέον χρόνια, ο ελληνικός λαός δίνει τη δυνατότητα στην αριστερά να διαδραματίσει κρίσιμο ιστορικό ρόλο για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Με αυτή τη μεγάλη ιστορία, 90 και πλέον χρόνων, κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο να σφυρίζει κλέφτικα και να απέχει από αυτή την ιστορική στιγμή. Εγώ ειλικρινά θεωρώ ότι αν τα πράγματα το φέρουν έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται την ανοχή ή την ψήφο εμπιστοσύνης του Κομμουνιστικού Κόμματος, προκειμένου να διεκδικήσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του που απελευθερώνει το λαό από τα βαριά δεσμά του μνημονίου και απαλύνει την ανθρωπιστική και αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση, απαλύνει τις πληγές του μνημονίου. Θεωρώ αδιανόητο το Κομμουνιστικό Κόμμα να αρνηθεί. Όμως είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν αυτοί. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία στη Βουλή. Μέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε, τους βλέπω να σας επικρίνουν ότι θα ακολουθήσετε
κατ' ουσίαν στον ίδιο δρόμο. Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό να μας επικρίνουν. Που κινήθηκε η μέχρι σήμερα κυβέρνηση. Είναι απολύτως λογικό να μας επικρίνουν. Είμαστε ανταγωνιστικοί χώροι. Κατεβαίνουμε στις εκλογές για να διεκδικήσουμε ίδιους ψήφους. Είναι λογικό να μας επικρίνουν. Και αν θέλετε, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε απέναντί μας πιθανούς συμμάχους ή συνοδοιπόρους που να μην μας ασκούν κριτική. Την θέλουμε την κριτική, την επικοδομητική κριτική την θέλουμε. Δεν θέλουμε όμως να σκεφτούμε ότι υπάρχει πιθανότητα μπροστά σε ένα ιστορικό ενδεχόμενο που είναι για πρώτη φορά κυβέρνηση με κορμό την αριστερά στη χώρα μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα να θεωρήσει ότι είναι το ίδιο πράγμα να έχουμε τον κύριο Σαμαρά και το Μνημόνιο και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να καταργήσει το Μνημόνιο. Θα συζητούσατε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, θα συζητούσατε συνεργασία με το κίνημα, το νεοειδρυθέν κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Θα συζητούσατε συνεργασία με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Αναφέρω τρεις πολιτικούς σχηματισμούς στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και θέλω παρακαλώ να έχω μία απάντηση για τον καθένα ξεχωριστά. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα σας κουράσω. Ούτε εσάς, ούτε τους τηλεθεατές μας. Η απάντησή μου είναι όχι. Και για τους τρεις. Η απάντησή μου είναι όχι, διότι... Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να καταλάβω το όχι για το ΠΑΣΟΚ που μετείχε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Μπορώ να καταλάβω το όχι για τον Παπανδρέου και το κίνημά του με την έννοια ότι αυτός έβαλε την υπογραφή στο πρώτο μνημόνιο, αλλά για τον Θεοδωράκη γιατί. Αφού με διευκολύνετε και δεν θέλετε απάντηση για τα δύο πρώτα όχι. Έχω ακούσει απαντήσεις σε προηγούμενες συνεντεύξεις. Θα εστιάσω στο τρίτο όχι. Αν διαφωνείτε με κάτι από αυτά που είπα, ευχαριστώ να το ακούσω. Δεν διαφωνώ καθόλου. Το μόνο που θα είχα να προσθέσω είναι ότι δεν μπορείς να αναζητήσεις την τομή και το καινούριο με τα παλιά υλικά. Σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Θεοδωράκη, θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι σήμερα, 6 μήνες ζωής, οι τοποθετήσεις του φανερώνουν ότι θέλει, επιδιώκει, να είναι μια συμπληρωματική δύναμη στο μνημονιακό κατεστημένο. Και όχι μία ενδυνάμει δύναμη συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ που επιδιώκει να αλλάξει αυτό το κατεστημένο. Οι συγκλήσεις γίνονται στη βάση προγραμματικών θέσεων και προτάσεων. Και οι προγραμματικές θέσεις του κύριου Θεοδωράκη και οι προτάσεις του ποταμιού μέχρι σήμερα φανέρωσαν ότι το ποτάμι δημιουργήθηκε για να αρδεύσει τον μνημονιακό πολιτικό χώρο και όχι μια δυναμική ανατροπής και επανεκκίνησης, όπως θέλουμε εμείς να κάνουμε. Με τον Κουβέλη τι συνέβη? Υπάρχει μία αίσθηση, μία διάχυτη αίσθηση, παρότι ο ίδιος σε μία συνέντευξή του που είδα πρόσφατα διέψευσε ότι υπήρξε κάτι τέτοιο, υπάρχει μία διάχυτη αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς άδειασε εντός εισαγωγικών τη Δημάρ και τον Φώτη Κουβέλη. Κακώς υπάρχει αυτή η αίσθηση. Υπήρξε μια ειλικρινή συζήτηση και ένας ειλικρινής προγραμματικός διάλογος με την Δημοκρατική Αριστερά από τους τελευταίους 6 μήνες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Παρακολουθήσαμε με έντονο ενδιαφέρον και χωρίς καμία διάθεση ρεβανσισμού τις διεργασίες αυτών των χώρων μετά την αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς από την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Και τους τελευταίους μήνες είδαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι συμπέσαμε σε 2 εκτιμήσεις. Η πρώτη εκτίμηση ότι δεν έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή, διότι μείζον θέμα μεγαλύτερο της εκλογής Προέδρου είναι η πορεία της χώρας και η εφαρμογή του Μνημονίου. Το δεύτερο, ότι η χώρα χρειάζεται μια σημαντική, μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και αριστερή διακυβέρνηση, προοδευτική διακυβέρνηση. Φτάσατε πολύ κοντά όμως στη συνεργασία και αυτή δεν επιτεύχθηκε. Ο διάλογος ήταν ειλικρινής. Ο διάλογος όμως είχε στενά περιθώρια χρονικά για να μπορέσει να έχει στερεές βάσεις. Εμείς απευθύναμε μία πρόσκληση στη βάση του προγράμματος που εξαγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη, διότι θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι που ο λαός έχει μελετήσει, έχει εμπεδώσει και στη βάση αυτού του προγράμματος μπορεί να δώσει μία προοπτική ανατροπής και αλλαγής. Κατανοώ ότι από την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς υπήρχε η διάθεση για προγραμματικές συγκλήσεις και για ένα νέο πρόγραμμα. Δεν υπήρξε όμως ο χρόνος για να μπούμε καν σε μια τέτοια διεργασία. Ως εκ τούτου πήραν τις αποφάσεις τους, σεβόμαστε τις συλλογικές τους αποφάσεις,
Αυτό όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα. Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε, να συναντηθούμε ή κάποιοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να μπει κανείς άλλος στο χώρο. Και το λέω γιατί ένιωσα και κατά τη διάρκεια της στελέχωσης των ψηφοδελτίων ότι υπάρχει ένας κόσμος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως γύρω από την αριστερή πλατφόρμα, ο οποίος δεν υποδέχεται θερμά τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιθυμεί να παραμείνουν τα ψηφοδέλτια και γενικά ο στελεχιακός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν την περίοδο του 4 και του 5%. Κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό και πλουραλιστικό κόμμα. Ως εκ τούτου υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, όμως οι συλλογικές μας επεξεργασίες. Μήπως όμως και η συλλογική τα όργανά μας σας δεν εκπροσωπούν το 34-35% που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά το 4-5% του παλαιού συνασπισμού? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανανεωμένα πάνω από 50%. Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ φιλοξενούν και πρόσωπα που δεν βρέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σύμμαχες δυνάμεις, συνεργαζόμενα πρόσωπα. Πρέπει να σας πω ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να αποφασίσετε γιατί θα μας κάνετε κριτική. Θα μας κάνετε κριτική διότι έχουμε συμπεριλάβει στις τάξεις μας το κακό παλαιό Πασόκ και τους παλαιούς συνδικαλιστές και όλους αυτούς τους φθαρμένους οι οποίοι τώρα έρχονται να προσεγγίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν μια κριτική που άκουγα μέχρι χθες. Ή θα μας κάνετε κριτική διότι είμαστε στενοί, σκαντζόχεροι, δεν ανοίγουμε τα ψηφοδελτιά μας. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η διεύρυνση δεν είναι υποχρεωτικό. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Να γίνεται από το παλαιό φθαρμένο Πασόκ μόνο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσπαθήσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να διατηρήσει και να κρατήσει μια ισορροπία, την αναγκαία ισορροπία. Το άνοιγμα σε κοινωνικούς χώρους, σε δυνάμεις με τις οποίες συμπορευθήκαμε, το άνοιγμα σε δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού και πρόσωπα του ριζοσπαστικής οικολογίας και του σοσιαλιστικού χώρου, το άνοιγμα όμως με ισορροπία, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει ένα κόμμα που θα κάνει μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Προσεγγίσαμε πρόσωπα που είχαν μια αξιοπιστία, που με παρησία και θάρρος έγκαιρα διατύπωσαν τη γνώμη τους, διαχώρισαν τη θέση τους από τις μνημονιακές πολιτικές και με όλους αυτούς σήμερα συμπορευόμαστε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα. Κλείνω αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας, το πρώτο κομμάτι, ρωτώντας αν λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα επιμείνει στην απάντηση που μέχρι στιγμής δίνει, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να σας δώσει ανοχή στη Βουλή, πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, και αν από τη σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου δεν προκύψουν οι συνεργασίες. Δεύτερες εκλογές. Εκλογές όπως συνέβη το 12 μέσα σε ένα μήνα ξανά για να επιδιώξετε την αυτοδυναμία. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό το σενάριο. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει και την παρησία και την γνώση, αν θέλετε, έχει και την εμπειρία και την σοφία να κάνει τη σωστή επιλογή και να επιλέξει σταθερότητα, να επιλέξει σταθερή κυβέρνηση και να δώσει στον ΣΥΡΙΖΑ την αυτοδυναμία που χρειάζεται όμως για να έχει τα χέρια του λιμένα. Ξέρετε, αποφεύγετε εμείς την απάντηση. Όχι, έτσι, δεν αποφεύγω διότι την απάντηση. Μου λέτε, θα πάρω αυτοδυναμία. Ας δώσει τη λύση ο λαός. Σας λέω ότι εγώ ρωτώ για την περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία και που δεν καταφέρετε νομίζω ότι να συνεργαστείτε. Σας έχω ήδη απαντήσει σε αυτό το ερώτημα από το πρώτο σας, από την πρώτη απάντηση που έδωσα, όταν σας είπα ότι εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Και στη βάση αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε υποχωρήσεις από αυτό το πρόγραμμα. Όχι γιατί είμαστε εγωιστές. Επομένως, το σενάριο των δεύτερων εκλογών είναι ανοιχτό, κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός έχει την εμπειρία, τη σοφία και τη γνώση να αποτρέψει τέτοιου είδους σενάρια. Και στο τέλος θέλω να σας πω και κάτι. Κύριε Χατζηνικολάου, η αριστερά είναι μια παράταξη που έχει δώσει πολλά στον τόπο. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία. Σε μία θέση δεν βρέθηκε ποτέ. Στη θέση της ευθύνης της διακυβέρνησης του τόπου. Της δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία αυτή η ευκαιρία.
Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα τη δώσει μισή και κουτσουρεμένη αυτή την ευκαιρία. Θα τη δώσει ολόκληρη αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε κι εμείς να φέρουμε εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο. Αναλαμβάνουμε ευθύνη αυτή τη στιγμή. Μεγάλη ευθύνη. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε. Πιστεύω ότι αυτή την ευθύνη θα μπορέσουμε να τη φέρουμε εις πέρας εάν έχουμε τα χέρια μας λιμένα στις κρίσιμες κυρίως τιμές της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, και αυτό απαιτεί έναν ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό στο λαό και αυτοδύναμο στη Βουλή. Όχι με την παλιά έννοια της αυτοδυναμίας. Εμείς δεν διεκδικούμε αυτοδυναμία για να εκπληρώσουμε ένα καπρίτσιο, μια εγωιστική αντίληψη για την πολιτική, με την παλιά έννοια της αυτοδυναμίας των δύο παλιών κομμάτων του δικοματισμού, αλλά με την έννοια ότι πρέπει να δώσουμε δύναμη στην Ελλάδα να διαπραγματευτεί ισχυρά. Και η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να έχει ισχυρή εντολή διαπραγμάτευση. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, το θα καταθέσουμε το πρόγραμμα και όποιος πιστός ας προσέλθει, είναι εγωιστικό πολιτικά. Δηλαδή, εσείς δεν θα κάνετε καμιά υποχώρηση. Κύριε Χατζηνικολάου, καλός ή κακός. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ από την απάντησή σας πιθανό το σενάριο των δεύτερων εκλογών. Καλός ή κακός στη ζωή τίθενται διλήμματα. Και η πολιτική έχει διλήμματα. Και για μας, αλλά και για τους πολίτες. Και αυτά τα διλήμματα πρέπει να είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Μπορεί κάποιοι που μας ακούν σήμερα να αισθάνονται ότι αυτό είναι εγωιστικό. Κάποιοι άλλοι να πούν ότι αυτό είναι εκβιαστικό. Δεν είναι ούτε εγωιστικό ούτε εκβιαστικό. Είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ο λίγον έγκυος, ο λίγον μνημόνιο ή ο λίγον κατάργηση του μνημονίου, ή κάποιος συμφωνεί με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει απλόχερα αυτή την ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά, ή δεν συμφωνεί και τότε έχουμε το μνημόνιο, τον κύριο Σαμαρά, τους εταίρους που βάζουν εκβιαστικούς όρους και νέες μειώσεις στις συντάξεις. Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε ότι έχουν δημιουργηθεί σχηματισμοί στην πολιτική μας σκηνή για να εγκλωβίσουν το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια περίπτωση συνεργασίας? Το λέω γιατί πολλοί έχουν γράψει αυτό το σενάριο, ότι δηλαδή ορισμένοι νέοι σχηματισμοί δημιουργήθηκαν ακριβώς για να εγκλωβίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και να χαμηλώσει την αντιμνημονιακή ρητορία του την επόμενη μέρα. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων. Μπορώ όμως να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εκ των πραγμάτων η δημιουργία κομμάτων το τελευταίο διάστημα συμπληρωματικών στο μνημονιακό κατεστημένο ή σε αυτό το κατεστημένο το κομματικό που εμείς θέλουμε να υπερβούμε και να ανατρέψουμε, αντικειμενικά λειτουργεί ως πιθανές παγίδες μελλοντικού εγκλωβισμού μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω για το μεγάλο θέμα, το θέμα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Και έχω βρει δύο συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι δεν έψαξα συνεντεύξεις σας πέραν του ενός χρόνου. Και το έκανα συνειδητά αυτό. Διότι ήθελα να είναι συνεντεύξεις της όριμης στιγμής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της στιγμής που ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούσε την πρωτιά και την εξουσία, ώστε να μην μου πείτε ότι καλά τώρα γύρισες στο 2010 ή στο 2011. Δεν υπήρχε περίπτωση να σας το πω αυτό. Και ακόμα και αν ανατρέχατε σε παλιότερες συνεδέξεις. Είναι όλες του 14 οι στα κρίσιμα θέματα έχουμε σταθερή γραμμή που ευτυχώς για μας επιβεβαιώνεται όχι από τους πολιτικούς μας αντιπάλους στην Ελλάδα, αλλά επιβεβαιώνεται από διεθνείς αναλυτές, μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά και διεθνή, οικονομολόγους, αλλά ακόμα και από τους εταίρους μας, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι προς συζήτηση, δεν είναι προς απόρριψη. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Βρισκόμαστε στο γραφείο του, στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στο θέμα που είναι το πιο πολυσυζητημένο θέμα αυτών των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται, λέει, ότι έχετε κρυφή ατζέντα. Ότι θα καταλήξουμε εκτός ευρωζώνης. Κάθισα λοιπόν και έψαξα να βρω τι λέγατε σε μη προεκλογικό χρόνο για το θέμα του ευρώ. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από συνέντευξή σας 16 Φεβρουαρίου του 2014, δηλαδή περίπου πριν από ένα χρόνο. Είναι στην εφημερίδα
Süddeutsche Zeitung, αν την λέω καλά, και σας ρωτάει ο δημοσιογράφος. Έχετε ασκήσει συχνά, λέει, έντονη κριτική στη Γερμανίδα Καγκελάριο και πώς θα κερδίσετε τώρα ξαφνικά τη συμπάθειά της. Λέτε εσείς, στην πολιτική δεν είναι αποφασιστική σημασία η συμπάθεια και η αλληλεγγύη, αλλά ο πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων. Η κυρία Μέρκελ είναι μια ρεαλίστρια πολιτικός που δεν θα ρίσκαρε να συνδεθεί το όνομά της στην ιστορία με τη διάλυση της Ευρωζώνης μόνο και μόνο για να επιδείξει τη σκληρότητά της απέναντι σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για διάλυση της Ευρωζώνης αν η Καγκελάριος δείξει σκληρότητα απέναντι σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, λέω εγώ τώρα, προσέξτε. Εγώ είμαι μέσα στη συνωμοσία και στο... Η απάντηση αυτή μου λέει ότι είναι στην ατζέντα σας η απειλή της αποχώρησης από την Ευρωζώνη. Και άρα η διάλυση της Ευρωζώνης. Αυτό εννοείται. Ναι. Και θα σας διαβάσω και άλλο ένα απόσπασμα. Κύριε Χατζηνικολάου... Να το διαβάσω και αυτό. Ναι, διαβάστε το, αλλά είναι νομίζω συνέντευξή ότι οι εξελίξεις σας... με δικαιώνουν πλήρως. Είναι συνέντευξή σας 24 Ιανουαρίου στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA και στον αποκριτή του στην Αθήνα, τον κύριο Τάκη Τσάφ. Λέτε, δεν αποτελούν δική μας επιδίωξη μονομερείς ενέργειες στο θέμα του χρέους. Θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες μόνο αν αναγκαστούμε να οδηγηθούμε σε μονομερείς ενέργειες. Mm-hmm. Και λέτε σε κάποιο άλλο σημείο παρακάτω, αυτή η στρατηγική δηλαδή που ακολουθεί η ηγεσία της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ για την Ευρωζώνη, μια στρατηγική επωφελής για τη Γερμανία, είναι κοντόθωρη. Δεν έχει προοπτική, δεν έχει βάθος. Σήμερα μπορεί να κερδίζει, αλλά είναι τόσο ρυψοκίνδυνη, διότι ενέχει διαρκώς τον κίνδυνο της διάλυσης της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, θα μπορούσα να πω ότι είναι μια στρατηγική πρόσκαιρα επωφελής, επικερδής, αλλά μακροπρόθεσμα καταστροφική και αυτοκαταστροφική. Νομίζω ότι είναι δηλώσεις που έγιναν ένα χρόνο πριν και θα μπορούσα να τις επαναλάβω και σήμερα, πόσο δε μάλλον όταν οι εξελίξεις με δικαιώνουν πλήρως. Και βλέπετε την απότομη αλλαγή κλίματος στην Ευρώπη, την ομοβροντία δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων, ακόμα και της ίδιας της κυρίας Μέρκελ που στην επίσκεψή της στο Λονδίνο, μετά τη συνάντησή της με τον κύριο Κάμερον, δήλωσε ότι δεν υπάρχει επιλογή από την πλευρά της Γερμανίας για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Το περιβόητο Brexit, δηλαδή η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό που χρησιμοποιήθηκε για να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό, έχει όμως πεθάνει, είναι νεκρό και σήμερα κάποιοι προσπαθούν να το αναστήσουν χωρίς επιτυχία. Χωρίς επιτυχία διότι οι ίδιοι οι εταίροι είναι αυτοί που το διαψεύδουν και το διαψεύδουν για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι από την πρώτη στιγμή είχαμε πει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η έξοδος μιας χώρας από το ευρώ σημαίνει ότι η αλυσίδα που έχει 17 κρίκους χάνει τον ένα κρίκο. Όταν όμως σπάσει ένας από τους κρίκους, διαλύεται η αλυσίδα. Και κανείς δεν το επιθυμεί αυτό. Δεν είναι ούτε δική μας επιθυμία, ούτε της κυρίας Μέρκελ επιθυμία, ούτε κανενός. Επομένως, βάζετε πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε από την Ευρωζώνη, αν σας πει όχι η κυρία Μέρκελ. Ρωτώ, γιατί έχω άλλο άρθρο σας, στη Le Monde, στην ιστοσελίδα, με τίτλο «Υπνοβάτης της λιτότητας». Και λέτε, τα ψέματα τέλειωσαν, οι εκβιασμοί στέρεψαν, ή όλοι μαζί αλλάζουμε ρότα προς ένα συνολικό αναπροσανατολισμό της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής στην Ευρώπη, ή αποχαιρετάμε την ευρωπαϊκή ιδέα μέσα στο γκουρνιαχτό και στη σκόνη από την κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι που έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το ερώτημα. Να μην τίθετε στο τι θα κάνετε εσείς εάν σας διώξουμε, αλλά αν έχουμε εμείς σχέδιο να φύγουμε και να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ήμασταν παρανοϊκοί για να είχαμε τέτοιο σχέδιο. Για ποιο λόγο να το έχουμε? Για ποιο λόγο να θέλουμε εμείς να μπούμε σε μια τέτοια περιπέτεια και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια οικονομία? Πάντως και εμείς σήμερα καταθέτουμε το πρωί, μου επιτρέπετε, ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, και σήμερα το πρωί υποψήφιος βουλευτής σας και συνάδελφος τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, ο κ. Ξηδάκης, όταν τον ρώτησα στο ραδιόφωνο του Real FM τι θα κάνετε αν σας πουν όχι στα αιτήματά σας για κούρεμα του χρέους,
μου απάντησε, θα πάμε στο λαό, αν χρειαστεί. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε, δεν έχουμε ούτε κρυφή ατζέντα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν έχουμε ούτε plan B, ακριβώς διότι αυτό που εμείς ονομάζουμε plan A είναι το plan B στη λιτότητα και στο μνημόνιο. Και μετά τις 25 Γενάρη θα γίνει το plan A για την Ελλάδα και θα γίνει και αποδεκτό από την Ευρώπη. Θα γίνει αποδεκτό από την Ευρώπη διότι πράγματι τα ψέματα τελειώνουν. Πράγματι δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από τρομοκρατικού χαρακτήρα απειλές. Θέλω όμως να πάρω τα πράγματα από την αρχή, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή ανάλυση. Διότι σε ορισμένες ερωτήσεις δεν μπορεί κανείς να απαντά με επικοινωνιακό τρόπο, αλλά ουσιαστικά. Η Ευρώπη είναι σε μια βαθιά κρίση. Η οικονομική κρίση όχι μόνο δεν έφυγε από την Ευρώπη, αλλά βάθινε. Ο Δεκέμβρης ήταν ο πρώτος μήνας στην ιστορία της Ευρωζώνης που καταγράφηκε από πληθωρισμός 0,2%. Και ξέρετε τι σημαίνει από πληθωρισμός. Είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Ιδίως για τις οικονομίες που βρίσκονται σε κρίση χρέους. Ο αποπληθωρισμός αναδιανέμει τα βάρη εις βάρος των αυτών που χρωστάνε και υπέρ των πιστωτών. Όταν έχουμε αποπληθωρισμό, το σχέδιο για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% πέφτει έξω. Και για να πιάσουμε τους στόχους πρέπει να πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα του 6%. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά και την Ιταλία, αφορά και τη Γαλλία, αφορά και την Ισπανία. Η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει ένα χρέος δυσβάσταχτο για τα δικά μας μεγέθη, αλλά αντιστοιχεί μόνο στο 3-3,5% περίπου του ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν ακολουθεί η Ιταλία με ένα χρέος 2-3 εκατομμύρια ευρώ και το δικό μας είναι 350 δισεκατομμύρια, η Γαλλία με παρόμοιο χρέος, η Ισπανία, τότε τα προβλήματα για την Ευρωζώνη, τα πραγματικά προβλήματα είναι μπροστά. Αυτό είναι υπέρ μας ή εναντίον πρέπει, μας. Θα σας πω, είναι υπέρ και μας. Ρωτώ γιατί... Είναι υπέρ μας, διότι μέχρι τώα μας λέγανε κάποιοι ότι θεωρήσουν... το πρόβλημα είναι ελληνικό. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα μας λέγανε κάποιοι ότι φταίνει οι τεμπέληδες Έλληνες που δεν δουλεύουν. Μήπως όμως αυτή λοιπόν η φιλολογία ξεπεράστηκε στην Ευρώπη. Μήπως θεωρήσει το Βερολίνο, μήπως θεωρήσουν οι Βρυξέλλες ότι υποχωρώντας σε ένα ελληνικό αίτημα για το χρέος, για κούρεμα του χρέους, θα ανοίξουν ορέξεις και στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Νότο. Εμείς λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η κρίση χρέους δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα που οφείλεται στους τεμπέληδες Έλληνες που δεν δουλεύουν και θέλουν να ζουν παραπάνω από ό,τι οι δυνατότητές τους. Είπαμε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτείται μια ευρωπαϊκή λύση. Και τι προτείνουμε? Ευρωπαϊκή διάσκεψη ώστε να βρεθεί μια λύση βιώσιμη κοινωνικά για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αναδεικνύοντας το στοιχείο της αλληλεγγύης, όπως ακριβώς έγινε για τη Γερμανία το 1953, όταν έβγαινε υπερχρεωμένη και πληγωμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρω πόσο έχετε βαρεθεί να ακούτε το ίδιο ερώτημα και, δεν έχει το ηθικό και πόσο δικαίωμα ενοχλητικό η Γερμανία είναι να αρνείται για το σύνολο της Ευρώπης αυτό που έγινε και ευεργέτησε την ίδια αν το 1953. Αρνηθεί. Αυτή είναι η ερώτηση. Δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά είναι επαναλαμβανόμενη γιατί δεν παίρνει απάντηση. Θα σας ρωτήσω λοιπόν κάτι εγώ. Παρακαλώ. Και επιτρέψτε μου, για να το κάνω όσο πιο λιανά γίνεται. Αν εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, σας χρώσταγα ένα μεγάλο ποσό, 1 εκατομμύριο ευρώ για τα δικά μας μεγέθη, και βλέπατε ότι μπροστά σας έχετε δύο επιλογές. Ή εγώ να μπορώ να έχω ένα εισόδημα, ώστε να μπορώ να σας αποπληρώσω έστω και τα μισά, ή να χρεοκοπήσω και να το χάσετε το εκατομμύριο. Τι θα επιλέγατε? Να χρεοκοπήσω και να χάσετε τα λεφτά σας? Ή να βρεθείτε σε ένα συμβιβασμό βιώσιμο, win-win, δηλαδή αμοιβαία υποφελή και για τις δύο πλευρές? Τώρα μου λέτε ότι υπάρχει θα βάλετε... περίπτωση. Τώρα όμως, υπήρξε ποτέ περίπτωση. Με το ερώτημά σας, υπήρξε ποτέ μου λέτε περίπτωση ότι θα βάλετε θέμα χρεοκοπίας. Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε κανένα θέμα χρεοκοπίας. Οι προτάσεις μας είναι καταγεγραμμένες και γίνονται πλέον αποδεκτές. Πώς θα πιέσετε από οικονομολόγους διεθνούς κύρους? Βγήκανε προχθές οι New York Times, το Bloomberg, οικονομολόγοι διεθνούς κύρους και είπανε ο Μινχάου, συντηρητικός οικονομολόγος. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Μινχάου. Και είπε οι μόνοι που έχουν δίκιο για το χρέος στην Ευρώπη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ποδέμος στην Ισπανία. Όλοι πλέον συνειδητοποιούν ότι αυτό που προτείνουμε δεν είναι η διάλυση της Ευρώπης. Είναι ο δρόμος για τη διάσωση της Ευρώπης. Οι προθέσεις μας είναι ειλικρινείς, τα χέρια μας είναι καθαρά,
Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Από την πρώτη στιγμή της κρίσης λέγαμε τα ίδια και τώρα λέμε τα ίδια. Και απευθυνόμαστε, αν θέλετε, ξαναρωτάω, και στους Γερμανούς, αν απαντήσει πολίτες, όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ, κύριε Χατζηνικολάου, διότι η Μέρκελ είναι μία, όπως είπα και στη συνέντευξή μου, πολιτικός που θα θελήσει όχι να διακινδυνεύσει την προοπτική της βιωσιμότητας της Ευρώπης εν συνόλου, αλλά να καρποθεί την έξοδο από την κρίση. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αυτό θα επιδιώξουν με την Ελλάδα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ ως δική τους επιτυχία και τη δυνατότητα μιας λύσης βιώσιμης για την Ευρώπη, το ευρώ και την Ελλάδα ως δική τους επιτυχία. Δεν μας πειράζει, τόσο το καλύτερο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσει αυτός ο λαός να ζει με αναξιοπρέπεια. Εμείς θέλουμε να ξαναγίνει η χώρα ισότιμη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και πάνω από 2 εκατομμύρια φτωχούς δεν είναι χώρα ισότιμη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σας έχει τεθεί μερικές χιλιάδες φορές. Σας απαντώ. Ρωτώ, είναι το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια λύση? Κύριε Κατσικολό, σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη ειλικρινία και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι σε δημοσιονομική ισορροπία. Ακούστε με. Θα μπορέσετε να μείνετε στην Ευρωζώνη. Τι θέλετε τέτοιο θέμα? Θα σας πω πώς τίθεται. Τι θέλετε τέτοιο θέμα? Θα σας πω. Ακούστε λοιπόν τι θα κάνουμε. Δεν τίθεται νομικά ή με βάση τις συμφωνίες. Στις 26 Γενάρη θα έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται η χώρα. Στις 26 Γενάρη πιστεύω ότι θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση που θα έρθει να κάνει μια μεγάλη τομή με το χθες. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε εμείς το 2009. Θέλουμε να κάνουμε μεγάλες τομές. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι επαρκώς κοστολογημένο, ώστε με εθνικούς πόρους, μέσα από την φορολογία, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, την πάταξη του μαύρου, του μαύρου πολιτικού χρήματος, που είναι μια μεγάλη πληγή, μέσα από την επανεκκίνηση της οικονομίας και της ρυθμίσης των χρεών που μπορεί να φέρουν έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το αναγκαίο αυτό ποσό για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι αντιπαλοί σας λένε ότι έχει κόστος 12 δις το πρόγραμμά σας αυτό. Το πρόγραμμά μας έχει μετρημένα έσοδα και έξοδα. Και ο στόχος μας είναι να έχουμε πρωτογενώς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Σε περιβάλλον δημοσιονομικής ισορροπίας θα προχωρήσουμε την εφαρμογή του προγράμματός μας. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Χατζηνικολάου, οι σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη σύγκρουση με το χθες που μας έφερε ως εδώ, με αυτό το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο που μας έφερε ως εδώ, με το πελατειακό κράτος, το εχθρικό στον πολίτη, με τις συνθήκες της διαφθοράς και της διαπλοκής στην οικονομική και πολιτική ζωή, οι συγκρούσεις αυτές και οι τομές δεν έχουν κόστος, έχουν πολιτικό, θα το πάρουμε, είμαστε αποφασισμένοι, δεν κοστίζουν, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Αυτά θα τα κάνουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Από την επόμενη μέρα, με μια μεγάλη συντριπτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό, το γερασμένο, το φθαρμένο, το διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, τελειώνει. Και τελειώνουνε, όπως είπα και στην φιλικότατη σε συνεντεύξεις όλων των πολιτικών εφημερίδα σας, τελειώνουν και τα τζάκια, τελειώνουν και οι επιτηρίδες. Τελειώνει και το πάρτι. Το πάρτι που γίνεται στις πλάτες του ελληνικού λαού και τώρα που μιλάμε, όταν έχει λαϊλατηθεί η μεσαία τάξη, όταν έχουμε φτάσει να είμαστε χώρα με συνθήκες τριτοκοσμικές. Τώρα γίνεται πάρτι, κύριε Χατζηνικολάου, από αυτούς οι οποίοι κάνουν λαθρεμπόριο στα κάψιμα, από αυτούς που κάνουν λαθρεμπόριο καπνικών, από αυτούς που δεν πληρώνουν φόρους. Λοιπόν, έρχεται η ώρα στην Ελλάδα, και αυτό είναι πέρα και έξω από κάθε συζήτηση και από κάθε διαπραγμάτευση με τους εταίρους, να γυρίσουμε σελίδα. Και είμαι βέβαιος ότι θα γυρίσουμε σελίδα. Το ότι θα βρεθούν τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή το ακούμε για πολλές δεκαετίες στη χώρα αυτή και γι' αυτό είμαστε όλοι πολύ επιφυλακτικοί όταν το ακούμε. Εγώ άκουσα τον Ντράγκη
να λέει. Αναρωτιέστε όμως γιατί δεν βρέθηκαν ποτέ από αυτούς που κυβερνήσαν αυτά τα χρόνια. Βεβαίως. Αναρωτιέστε γιατί κάθε φορά που έρχονται τα δύσκολα, αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα δίνουν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις. Άκουγα εγώ χθες τον κύριο Σαμαρά και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Γύρισε στη μέση της καμπάνιας, άλλαξε 180 μοίρες στρατηγική, αφού είδε ότι δεν πιάνει τόπο η φοβέρα και η τρομοκρατία, και αρχίζει πια ξανά τις υποσχέσεις. Μα πού πήγαν τα 18 σημεία, τα περίφημα της διαπραγμάτευσης το Μάιο του 2012. Ποια από αυτά υλοποιήθηκαν? Σήμερα έρχεται να υποσχεθεί ότι θα αποκαταστήσει τις ζημιές που ο ίδιος δημιούργησε 2,5 χρόνια κυβερνώντας. Θέλω να σας κάνω μερικά πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Θέλω καταρχήν να ρωτήσω πώς σχολιάζετε τη δήλωση Ντράγκη ότι λεφτά υπάρχουν μόνο αν είστε σε πρόγραμμα. Και αν αυτή η δήλωση δημιουργεί ανησυχία, κίνδυνο να το πω έτσι, Brexit από ατύχημα. Καμία ανησυχία δεν δημιουργεί αυτή η δήλωση, διότι κύριε Χατζηνικολάου, εγώ συναντήθηκα με τον κύριο Ντράγκη το καλοκαίρι, εδώ και 7 μήνες, 6 μήνες, και συζητήσαμε. Και αυτή η δήλωση κατεγράφει από την πλευρά του. Το ρώτησα αν εννοεί μνημονιακό πρόγραμμα, μου απάντησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κύριε Χατζηνικολάου, τι εννοούμε εμείς λέγοντας διαπραγμάτευση? Ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι και συμφωνούμε. Συμφωνούμε, εμείς καταθέτουμε το δικό μας πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα συμφωνήσουμε θα είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν θεσμικές υποχρεώσεις. Τι αλλάζει, απλώς δεν θα το λέμε μνημόνιο. Αφήστε με δηλαδή να πω αυτό. Μα τι λέτε? Δεν θα εμπεριέχει τη λιτότητα. Θα υπάρχει πρόγραμμα. Αυτό θα σας έλεγα τώρα λοιπόν. Η Ελλάδα έχει κάποιες θεσμικές υποχρεώσεις ως μέλος ισότιμο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποχρεώσεις μας είναι να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Όχι τα μέσα υλοποίησης των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Εμείς λοιπόν έχουμε θεσμική υποχρέωση να έχουμε πρωτογενώς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Και η ρίστο εμπαρόδο. Εονάσματα ζητούν. Όχι, αυτό είναι μνημονιακή υποχρέωση. Μην τα μπερδεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Το μνημόνιο καταργείται από την ψήφο του λαού το βράδυ της 25ης του Γενάρη. Καταργείται. Καταργείται από την ψήφο του λαού. Η συνέχεια του κράτους δεν υπάρχει. Έχουν μπει υπογραφές από τις κυβερνήσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, συνέχεια του κράτους δεν είναι όσα υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Γιατί νομίμως εκλεγμένοι. Υπάρχει ήταν και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατίας, που είναι πανδήμως αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι αρχή, ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση θεσμική να τηρήσουμε τις θεσμικές μας υποχρεώσεις, τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόλυτη υποχρέωση. Οι συνθήκες αυτές λοιπόν μας ορίζουν ότι πρέπει να συμφωνούμε σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους. Και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το επόμενο διάστημα. Όχι όμως να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα λιτότητας το οποίο είναι καταστροφικό και έχει αποτύχει. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, είναι το ίδιο θέμα. Όχι, είναι άλλο θέμα. Είναι το ίδιο θέμα. Διότι εδώ σας κατηγορούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι ότι κάνετε έναν τεχνητό διαχωρισμό, ο οποίος δεν είναι σωστός. Ότι διαχωρίζετε δηλαδή την δανειακή σύμβαση και τις ανάγκες τις χρηματοδοτικές της χώρας, ναι, από το μνημόνιο. Μα αυτός... Ακόμη όμως και η προληπτική γραμμή στήριξης... Είναι φυσικό να διαφωνούν. Ακόμη διότι... και η προληπτική γραμμή στήριξης που έλεγε η σημερινή κυβέρνηση ότι δεν θα συνοδεύεται από μνημόνιο, εγώ διάβασα στα κείμενα ότι συνοδεύεται από memorandum, δηλαδή από μνημόνιο. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου... Εσείς πώς θα επιτύχετε να παίρνετε χρήματα χωρίς καμία υποχρέωση? Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο δικός μας ο στόχος είναι να θέσουμε σε διαπραγμάτευση τη δανειακή σύμβαση, ιδιαίτερα το σκέλος που αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, κάτι που αποτελεί και ρητή δέσμευση από προηγούμενη απόφαση του Eurogroup, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και ακολούθως, βεβαίως, να διεκδικήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σχέδιο για την τόνωση της ανάπτυξης. Άρα είναι αναγκαίο και αυτή είναι η θέση μας να υπάρξει ένα γενναίο σχέδιο ευρωπαϊκής δημόσιας χρηματοδότησης για νέες αναπτυξιακές επενδύσεις. Θέλω λοιπόν να πω κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι κρίσιμης σημασίας.
Βεβαίως και οι αντίπαλοι μας λένε μνημόνιο και ιδανική σύμβαση είναι ένα πράγμα. Όμως κάνουν τεράστιο λάθος ακριβώς και δεν το κάνουν. Το κάνουν συνειδητά. Το κάνουν συνειδητά διότι ο δανεισμός αυτός είναι ο μοχλός πίεσης προκειμένου να επιβάλλουν μία πολιτική όπως αυτή τη θέλουν. Την πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης που ήταν καταστροφική και αναποτελεσματική. Όμως είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Βεβαίως και θα κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε τη δανειακή σύμβαση και πώς θα ξεμπερδέψουμε, θα τελειώνουμε με την υποχρέωση και των εταίρων προς την Ελλάδα για τις τελευταίες δόσεις που πρέπει να δώσουν στην Ελλάδα προκειμένου η Ελλάδα να αποπληρώσει τους ίδιους. Προσέξτε, μας δίνουν δόσεις για να τους πληρώνουμε τόκους και χρεολύσια. Όχι για να τα ρίχνουμε στην παραγωγή, στην Πάντως, οικονομία. Στη Real News είπατε έτσι, την Κυριακή λοιπόν, ότι το Μάρτιο θα πληρώσετε τις υποχρεώσεις. Μα προφανώς και θα πληρώσουμε. Βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε στη συνέχεια με μια ανακοίνωσή του και είπε ότι το να μιλάτε για τα έντοκα για έντοκα γραμμάτια, έντοκα ομόλογα. Γελάω διότι δεν είπα καν τη λέξη έντοκα συνέντευξη. Όχι, δεν είπατε. Είπατε ότι είπα ότι υπάρχουν εργαλεία. Τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι περίπου 1,4 δις τα χρήματα που πρέπει να δοθούν τον Μάρτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πιστεύετε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι για 1,4 δις θα τυναχθεί στον αέρα η Ελλάδα και μαζί της η Ευρωζώνη? Εγώ δεν το πιστεύω και όσοι το ισχυρίζονται αυτό κάνουν τεράστιο λάθος. Θα είχε ίσως αξία κάποιοι να μας πούν ότι ρε παιδιά, τι θα κάνετε τον Ιούλιο που το ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι μεγάλο? Αυτό θα είχε αξία να υποθεί. Αλλά εμείς πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα, μέχρι τον Ιούλιο θα έχει μπει το νερό στα βλάκι και κυρίως πιστεύουμε, το βλέπουμε, είναι πολιτική εκτίμηση, ότι τούτη την ώρα στην Ευρώπη συγκρούονται δύο διαφορετικά ρεύματα σκέψης. Διακοπή, ένα... με συγχωρείτε. Και εκεί λοιπόν υπάρχει αμφισβήτηση για τη συμμαχία σας. Λένε με ποιον θα συμμαχίσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν ο υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την αριστερά, που είναι ένα από τα μικρότερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επομένως οι συμμαχίες του είναι πολύ περιορισμένες. Με ποιον θα συμμαχίσετε λοιπόν στην Ευρώπη για να πετύχετε μάλιστα τέτοια αποτελέσματα σαν αυτά που περιγράφετε, διεθνή διάσκεψη για το χρέος κλπ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, και ούτε εγώ μπορούσα να φανταστώ, πόσο μεγάλες δυνατότητες συμμαχιών έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Ευρωομάδα της Αριστεράς. Είναι μια από τις μικρότερες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Εν τούτης, όχι μικρότερη όμως, είναι μαζί με την ομάδα των Πρασίνων τέταρτη και πέμπτη. Οι Πράσινοι είναι μαζί μας. Οι οικολόγοι πράσινοι, το κόμμα που στηρίζουν και εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πράσινους, σύνυψε συμφωνία και κατέρχεται στις εκλογές στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά θα μου πείτε και πάλι, εντάξει, δύο μικρομεσαίες ομάδες στην Ευρώπη. Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον, με δική του επιθυμία, με τον επικεφαλής της ομάδας Ευρωπαίων Δημοκρατών Σοσιαλιστών, τον Τζιάνι Πιτέλ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του, έκανε την εξής δήλωση, ότι η κυρία Μέρκελ δεν μπορεί να κάνει το σερίφι στην Ελλάδα. Ο κ. Πιτέλα, λοιπόν, μου είπε ότι αντιλαμβάνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που ανήκει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο ευρωπαϊκό τόξο των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου, τι σημαίνει αυτό? Δίπλα μας, στη γειτονική Ιταλία, ο Ρέντζι ως πρωθυπουργός έχει ανάγκη σήμερα από μια αλλαγή στην Ευρώπη, αλλαγή πορείας, αλλαγή στρατηγικής, διότι η Ιταλία δεν έχει μόνο μεγάλο χρέος, αλλά αν συνεχίσει σε συνθήκες αποπληθωρισμού να ακολουθεί την πολιτική της λιτότητας, θα έχει ασφιχτικά αδιέξοδα πολύ σύντομα, όπως είχαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο θα συμβεί και για μια σειρά από χώρες. Στην Ισπανία, ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τις πλατείες και από το διαδίκτυο και έχει τις ίδιες πολιτικές θέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κίνημα νεανικό και ριζοσπαστικό, το Ποδέμος, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα συντελείται μια μεγάλη αλλαγή, ένα νέο ρεύμα φυσά στην Ευρώπη. Ένα ρεύμα αλλαγής. Και αυτό το ρεύμα εμείς θέλουμε να καθίσουμε, κύριε, να μας πάει αυτό το κύμα για το καλό της πατρίδας, για το καλό του ελληνικού λαού. Θέλω να κλείσω αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας για το χρέος. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις που αναζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Θέλω να μου πείτε τι συγκεκριμένα θα διεκδικήσετε στο θέμα του χρέους. Ποια είναι δηλαδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα του χρέους συγκεκριμένα. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι καταδεθειμένη η πρότασή μας. Ζητάμε την αυτονόητη, απαραίτητη, αναγκαία αναδιάρθρωσή του, ώστε να γίνει βιώσιμη κοινωνικά εξυπηρέτησή του. Σε τι ποσοστό? Τον πύχη τον έχουμε βάλει ψηλά. Ο πύχης είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, μορατόριουμ στην αποπληρωμή και ρήτρα ανάπτυξης. Όταν λέτε του μεγαλύτερου μέρους, πάνω από 50% δηλαδή. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ο στόχος μας αυτός δεν είναι μια μπακαλίστικη λογική. Εάν η άλλη πλευρά... Υπολογίζουμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει βιώσιμο το χρέος. Αν η άλλη πλευρά σας πει ότι με την πρόταση αυτή εσείς θέλετε να πληρώνετε τόσα το χρόνο, εμείς σας κάνουμε επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων ώστε να πληρώνετε τόσα. Θα το δεχτείτε? Κύριε Χατζηνικολάου, σας το λέω γιατί είναι πιθανότατο να συμβεί αυτό που σας λέω. Διότι είναι προφανές ότι η άλλη πλευρά δυσκολεύεται να περάσει από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια απόφαση για κούρεμα και θα επιδιώξει να βολέψει τα πράγματα. Ξέρετε, με επιμήκυνση και μείωση επιτοχίων. Γιατί γελάω, γιατί μέχρι πριν από λίγο με ρωτάγατε τι θα κάνει να σας πουν όχι. Και τώρα με ρωτάτε αν σας δώσουν αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ρωτάω για όλα τα σενάρια. Άρχισε η περίοδος των εκπτώσεων και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Όχι, καμία έκπτωση. Εγώ όχι από εσάς, από τους εταίρους λέω. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ρωτώ όλα τα πιθανά σενάρια. Έχετε δίκιο που ρωτάτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εμείς θα κινηθούμε. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι εγώ εύχομαι να έχει αρχίσει η περίοδος των εκπτώσεων από τους εταίρους. Είμαι βέβαιος και νομίζω ότι αυτό εύχεται. Και για να καταλάβουν οι πολίτες τη διαφορά της συνέντευξης από την προσωπική άποψη, πρέπει να πω ότι έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα υπέρ του κουρέματος. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό θα πρέπει να εύχεται κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει και πού ανήκει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εμείς θέτουμε ευθέως και στον κύριο Σαμαρά την επόμενη μέρα. Αν ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του το εύχομαι, θα στηρίξει την εθνική προσπάθεια ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους, για τη δυνατότητα να έχουμε ένα fiscal space, όπως λένε, ένα δημοσιονομικό περιθώριο να προχωρήσουμε μπροστά. Ή θα είναι στη λογική ότι το να ζητάτε συνένεση από τον Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ εσείς δεν τους την προσφέρατε ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ετεροβαρές. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούγεται ετεροβαρές. Δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε συνένεση σε ένα σχέδιο που βλέπαμε ότι είναι καταστροφικό για τη χώρα. Εμείς δεν τους ζητάμε συνένεση για να συνεχίσουμε το μνημόνιο. Εμείς τους ζητάμε συνένεση για να πάρουμε αυτό που σε όλους τους Έλληνες πολίτες ακούγεται ως λύτρωση, ως δυνατότητα επιβίωσης, ως ανάσα. Δεν μου απαντήσατε όμως. Στην ανάσα ζητάμε για το συνένεση. Σενάριο... Στη λύτρωση ζητάμε συνένεση, όχι στην καταστροφή. Ζήταγε συνένεση στην καταστροφή τόσα χρόνια. Πώς να δώσω συνένεση στην καταστροφή, κύριε Χατζηνικολάου? Δεν μου απαντήσατε όμως για την επιμήκυνση και τη μείωση των επιτοκίων. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σας οδηγούσαν στο ίδιο ετήσιο βάρος, αλλά με άλλον τρόπο, ακούστε, παραπάνω χρόνια... Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή... Και μείωση επιτοκίων. Επειδή εμείς μπορεί να συζητάμε εδώ, αλλά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που για πρώτη φορά θα γίνει με αυτούς τους όρους έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα αυτό είναι βαρύ για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι η εκτίμησή μου. Πιστεύω ότι δεν διαπραγματεύτηκαν. Και ιδίως τις κρίσιμες στιγμές, όταν μπορούσαν να έχουν και ακόμα μεγαλύτερα διαπραγματευτικά χαρτιά. Επειδή λοιπόν αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, και επειδή δεν μας ακούν μόνο οι Έλληνες πολίτες, αλλά μας ακούν και στο Βερολίνο, μας ακούνε στις Βρυξέλλες, μας ακούνε όχι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αλλά αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να πάρουμε το λιγότερο δυνατό.
Δεν μου επιτρέπετε να σας απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα απερίσκεπτα. Μου επιτρέπετε να σας απαντήσω και θα σας απαντήσω ότι οι στόχοι μας είναι και θα είναι με τον πύχη ψηλά, διότι έχουμε δίκιο και αυτό το δίκιο θα το διεκδικήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Πριν πάμε σε διεφημίσεις, τελευταίο ερώτημα σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Ευρώ, πάση θυσία, επομένως. Και ρωτώ, ευρώ, πάση θυσία, γιατί σας θυμάμαι να λέτε πίσω στο χρόνο ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ όταν η κοινωνία υποφέρει, όταν η κοινωνία ματώνει. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Αλέξη Τσίπρα, υποψήφια πρωθυπουργέ της χώρας, ευρώ, πάση θυσία? Φτάνουν τόσες θυσίες, κύριε Χατζηνικολάου. Ευρώ με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατία. Αυτό δικαιούμαστε, αυτό θα διεκδικήσουμε και αυτό θα καταφέρουμε όχι μόνο για το καλό της Ελλάδας, αλλά για το καλό όλων των ευρωπαϊκών λαών. Τώρα κανονικά, ευρώ και διάσωση του ευρώ σημαίνει χρέη όχι ανεξέλεγκτα και μη βιώσιμα, σημαίνει χρέη βιώσιμα. Τώρα κανονικά, εγώ έγραψα ένα άρθρο προχθές που έλεγε θέλουμε διαφορετικά να διασώσουμε το ευρώ. Να το διασώσουμε θέλουμε. Με αυτή την πολιτική το ευρώ κινδυνεύει. Πότε ξεκίνησε η συζήτηση για το ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου? Θυμάστε πότε ξεκίνησε? Όταν ξεκινήσανε τα καταστροφικά και αδιέξοδα προγράμματα λιτότητας. Υπήρχε κανείς πριν που άνοιγε συζήτηση για τη βιωσιμότητα του κοινού μας νομίσματος? Εγώ λοιπόν απαντώ. Ευρώ χωρίς άλλες θυσίες που δεν μπορεί ο ελληνικός μας λαός να πληρώσει και μάλιστα χωρίς αντίκρισμα. Διαφορετικά? Δεν υπάρχει διαφορετικά. Δεν υπάρχει δεύτερος δρόμος. Διαφημίσεις. Στη συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να πάω, κύριε πρόεδρε, τώρα σε μερικά πιο ειδικά ερωτήματα. Ερωτήματα που αφορούν συγκεκριμένα θέματα. Ξεκινάω γρήγορα με τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα τεθεί από την κυβέρνησή σας το θέμα? Και όταν λέω θα τεθεί, εννοώ να τεθεί. Όχι να συζητάμε και να γυρίζει από επιτροπή σε επιτροπή, γιατί κάπου διάβασα σήμερα, νομίζω στην εφημερίδα Δημοκρατία, ότι μιλάει η αρμόδια επιτροπή που είχε εξουσιοδοτηθεί να κάνει τη σχετική προεργασία για 11 δις. Ποσό που κατά τη γνώμη μου και με βάση τη μελέτη που έχω κάνει πάνω στο θέμα αυτό είναι αστείο. 11,5 δις κάπου. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω και να κάνω εκτίμηση πάνω στο ποσό. Πάντως το 11 δις ακούγεται υπερβολικά, ναι, μικρό. Πράγματι. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι για μας αποτελεί μια ηθική υποχρέωση να διεκδικήσουμε το κατοχικό δάνειο και τις επανορθώσεις. Με τον καλύτερο δυνατό θεσμικά τρόπο. Για μας δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση. Για μας είναι ένα θέμα ζωντανό, διαρκώς το θέτουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Δεν θέλουμε να το βάλουμε ως, αν θέλετε, ένα θέμα που θα το ανταλλάξουμε με την λύση στο χρέος. Εδώ είναι μια ιστορική υποχρέωση της Γερμανίας, όχι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό, που ήταν, αν θέλετε, η χώρα με τον μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό θυμάτων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ιστορική υποχρέωση απέναντι σε όλες. Σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που, αν και μικρή δύναμη το αριστερό κόμμα στη Γερμανία, τον Die Linke, απέκτησε και έναν πρωθυπουργό όμως σε μικρό κρατήδιο, είμαι ευτυχής που το Die Linke, γερμανικό κόμμα, υποστηρίζει αυτό το αίτημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς θα το θέσουμε αυτό το αίτημα. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι στην ηθική υποχρέωση που έχουμε στη γενιά της Εθνικής Αντίστασης, πόσο δε μάλλον, κύριε Χατζηνικολάου, όταν είναι ακόμα εν ζωή και να έχει πολλά χρόνια ακόμα, αυτή η εμβληματική μορφή της Εθνικής Αντίστασης, ο Μανώλης Γλέζος, που είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα και αυτής της διεκδίκησης. Επομένως, δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς, αν θέλετε. Μάλιστα. Έρχομαι σε ένα θέμα που επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει απάντηση. Το ερώτημα είναι, ποιος κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πλούσιος? Είναι ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν τα στελέχη σας σε όλα τα πάνελ, αλλά δεν παίρνουμε απάντηση. Παίρνουμε γενικότητες αντί απαντήσεως. Αντιλαμβάνομαι ότι σε προεκλογική περίοδο δεν είναι ευχάριστο να καθορίζει κανείς
ποιοι θα μπουν στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έχει ένα πολιτικό κόστος. Αλλά κάτι πρέπει να μας πείτε. Και λέω ότι κάτι πρέπει να μας πείτε, διότι από την άλλη πλευρά οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα εξεύρετε τα χρήματα για το πρόγραμμά σας είναι η άγρια φορολογία. Ότι δηλαδή θα ανέβουν οι φορολογικοί συντελεστές στο 65-70%, ότι θα θεωρήσετε πλούσιο όποιον έχει 5 ευρώ στην μπάντα και, εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να πείτε. Πάντως, ποιος είναι ο πλούσιος και ποια, επίσης, ακούω ότι θα αντικαταστήσετε τον έμφυα με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Mm. Ποια είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία? Τι θεωρείτε μεγάλη ακίνητη περιουσία? Ποια κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια θα ισχύσουν? Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το επιχείρημα αυτό που ακούγεται από το 2012, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φορολογήσει όποιον ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, είναι ανίσχυρο, διότι αυτές οι απειλές τρομοκρατικές για τον ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ συνέβησαν, αλλά από αυτούς που τρομοκρατούσαν και απειλούσαν, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι δεν ήρθαν οι κομμουνιστές και οι αριστεροί να δημεύσουν τα σπίτια, ήρθε ο κύριος Τουρνάρας με τον κύριο Σαμαρά, με τον περιβόητο έμφυα, που στην πραγματικότητα είναι ένας φόρος δίμευσης, ιδιαίτερα για τη μεσαία διαστρωμάτωση και για τους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, τους αγρότες. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ένα πράγμα. Καμιά πρώτη κατοικία στο Σφυρί. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε και κανένα... Φαίνεται ότι δεν τα θέλουν και οι τραπεζίτες. Δεν ξέρω αν τα θέλουν, δεν τα θέλουν. Κρατηθείτε. Έτσι τους άκουσα να δηλώνουν. Πριν από λίγες μέρες, πριν την προεδρική διαδικασία, επολύθη ένα μεγάλο μέρος δανείων σε ένα από αυτά τα distress funds, τα λεγόμενα κοράκια. Οι τραπεζίτες δεν ξέρω αν τα θέλουν. Τα κοράκια όμως που θα αγοράσουν τα δάνεια αυτά, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και αν θα ξεκινήσουν με εταιρείες που παίρνουν τηλέφωνα και απειλούν και ενοχλούν τους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δύο φορές καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή που καταψηφίστηκε. Από 1η-1η τυπικά απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί. Να λοιπόν ένα θέμα κρίσιμο. Με κυβέρνηση Σαμαρά θα έχουμε ανοιχτή αυτή την απειλή. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει αυτό. Πάμε τώρα στο θέμα του πλούτου. Πάντως κάτι άκουσα να λέει και ο κύριος Σαμαράς σε μία από τις τελευταίες ομιλίες του για το θέμα αυτό. Γελώ, διότι ο κύριος Σαμαράς έχει αυτή την πολυτέλεια κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές να υπόσχεται όλα όσα δεν έκανε ή όλα όσα δεν θα κάνει την επόμενη φορά. Όμως νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πλέον ξέρει. Έχει σας την εμπειρία, έχει την εμπειρία των 2,5 χρόνων. Γιατί άκουσα το όνομα Στουρνάρας και δεν μπορώ να το προσπεράσω έτσι. Όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Στουρνάρας στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, είχατε εκφράσει διαφωνία, θεωρώντας ότι πήρε η κυβέρνηση τον Υπουργό των Οικονομικών σε χρόνο κατ' ουσίαν προεκλογικό και τον τοποθετεί σε ένα κρίσιμο πόστο χωρίς να συνεννοηθεί με την αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Στουρνάρας θεσμικά έχει πενταετή θητεία. Θα συνεργαστείτε μαζί του ή θα τον οδηγήσετε στην παρέτηση? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω κάποιο τρόπο που μπορεί κανείς να οδηγεί σε παρέτηση και δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Η κυβέρνηση όμως έχει πάντα τρόπους να οδηγεί σε παρέτηση. Κύριε Χατζηνικολάου, οδηγητής Τράπεζας Ελλάδας. Το είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση Θεοχάρη, του Γενικού Γραμματέα Εσόδων. Όταν η κυβέρνηση εκφράσει δυσαρέσκεια για ένα πρόσωπο, ακόμη και αν η θητεία του είναι ορισμένη, συνήθως αναγκαστικά οδηγείται σε παρέτηση το πρόσωπο αυτό. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ ποτέ, θα συνεργαστείτε ποτέ μαζί δεν λειτουργήσα, ούτε θα λειτουργήσω, με μια λογική ρεβανσισμού. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σας πω ότι οι επιφυλάξεις μου και οι φόβοι μου δυστυχώς επαληθεύτηκαν. Αυτό που διέπραξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας στη Βουλή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να βγαίνει ανοιχτά και να αναγγέλει έλλειψη ρευστότητας,
Αυτό είναι αδιανόητο για οποιοδήποτε τραπεζίτη. Είναι σαν να είσαστε μανάβης και να βγαίνει να λέτε έχω σάπια φρούτα. Αυτό σημαίνει να βγαίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας και να λέει δεν έχω ρευστότητα. Βέβαια, στην αφήστε, τελευταία λοιπόν, του ανακοίνωση. Ήταν μια. Θα φτάσω και εκεί λοιπόν. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά ήταν μια συμπεριφορά έξω από το θεσμικό πλαίσιο. Εμείς δεν ζητάμε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάμε να κάνει τη δουλειά του και να την κάνει πέρα και έξω από πολιτικές σκοπιμότητες και να μην έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Η τελευταία του ανακοίνωση ήταν μια ανακοίνωση που δείχνει θεσμική προσήλωση. Άρα λοιπόν σας επαναλαμβάνω. Εγώ δεν έρχομαι ούτε με διάθεση ρεβανσισμού, ούτε με διάθεση δίωξης για κανέναν, αρκεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Σας Στουρνάρ. Ρωτώ γιατί είδα και μια συνάντησή σας με τον κύριο Προβόπουλο, η οποία σήκωσε πολύ σκόνη, τον προηγούμενο διοικητή. Βεβαίως συναντώ ανθρώπους για να ενημερώνομαι, ακούω, θέλω να μαθαίνω, δεν τα ξέρω όλα κύριε Χατζηνικολάου. Και ο κύριος Προβόπουλος είχε αντιμετωπίσει πολύ πολύ μεγαλύτερους κινδύνους ανάμεσα από τις εκλογές του Μάη και του Ιούνιου του 12 και ήθελα να ενημερωθώ για το πώς χειρίστηκε Μάλιστα. εκείνη την κρίση. Διότι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιοι να αναπαράγουν δηλώσεις φόβου και τρόμου δήθεν για να, όχι δήθεν, με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στην ουσία αυτές οι δηλώσεις δεν αποσταθεροποιούν το ΣΥΡΙΖΑ. Αποσταθεροποιούν την ελληνική οικονομία. Και είναι εγκληματικές δηλώσεις. Αλλά βέβαια ευτυχώς δεν ακολουθεί ο λαός. Δεν ακολουθούν οι καταθέτες. Πρέπει να το πω αυτό. Οι εκροές είναι ελάχιστες. Είναι παρόμοιες με τις εκροές που είχαμε το 13. Το Δεκέμβριο του 13 είχαμε παρόμοιες εκροές. Διότι το Δεκέμβρη πάντοτε υπάρχουν εκροές από το τραπεζικό σύστημα. Διότι κανείς πληρώνει δώρα, πληρώνει μισθούς, πληρώνει υποχρεώσεις, πληρώνει έμφυα και φόρους και φορολογίες. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μιας και ανοίξαμε αυτό το θέμα, να το κλείσουμε. Όσοι μας ακούνε, δεν πρέπει να ακούνε δεν πρέπει να πείθονται από την κινδυνολογία. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι συστημικές τράπεζες, όπως τις ονομάζουν, είναι απόλυτα κατοχυρωμένες εναντί κινδύνων. Οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών είναι εγγυημένες. Περάσανε με μεγάλη επιτυχία τα stress test πριν από λίγο καιρό και δεν υπάρχει καμία, μα καμία ανησυχία για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που Εγώ δεν θα την κλείσω ακόμη την παρένθεση, γιατί θα ρωτήσω τι θα κάνετε εσείς με τις τράπεζες, αν γίνετε κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, θα ασκήσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου που δεν ασκούνται ως σήμερα, διότι το ελληνικό δημόσιο είναι ο βασικός μέτοχος αυτής της τράπεζας. Και εγώ δεν ξέρω σε καμία επιχείρηση βασικό μέτοχο που να δέχεται, να αποδέχεται να είναι ο βασικός μέτοχος, να βάζει τα λεφτά ή τα χρέη στον ελληνικό λαό στην προκειμένη περίπτωση και να μην ασκεί διοίκηση. Τώρα που είπατε τα χρέη, κύριε Πρόεδρε, στην Ισπανία η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε χωρίς να εγγραφεί στο χρέος της χώρας. Εδώ δεν συνέβη αυτό. Είναι αυτό κάτι που στη διαπραγμάτευση θα το... Βεβαίως ήταν, για να είμαστε ειλικρινείς, άλλα τα μεγέθη. Άλλα τα μεγέθη. Πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη. Εν τούτης, μιας και το θυμίζετε, να σας πω ότι αυτό ήταν το πρώτο θέμα που έθεσε τον Ιούνιο του 12 στη Σύνοδο Κορυφής ο Μάριο Μόντι. Σωστά. Ως πρωθυπουργός της Ιταλίας. Σωστά. Στη Σύνοδο εκείνη που πήγε, εκπροσώπησε τη χώρα ο Κάρολος Παπούλιας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το έθεσε και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Και πήρε την απάντηση από την κυρία Μέρκελ, εύλογο το αίτημα, πρώτα η Τραπεζική Ένωση και μετά βλέπουμε. Η Τραπεζική Ένωση λοιπόν ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται, είναι ένα θέμα στο τραπέζι, το είναι βάζουν και οι εταίροι μας, το βάζουν οι Ιταλοί, δεν το βάζουμε μόνο εμείς. Του χρέους μας. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα πάνω στο τραπέζι, άλλο ένα επιχείρημα στη παρέτρα μας για τη διαπραγμάτευση. Τώρα, επιστρέφω στο ποιος είναι πλούσιος και ποια είναι μεγάλη ακίνητη περιουσία. Θα πάρω απάντηση να το αφήσω για μετά τις εκλογές. Βλέπω ότι δεν ξεχνάτε εύκολα. Τα έχω σημειωμένα. Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε καταθέσει δημόσια την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε στην δημιουργία περιουσιολογίου. Όχι για να φορολογήσουμε τους ανθρώπους με τη βάση αν έχουν ένα πίνακα, αν έχουν κάποια κοσμήματα ή τι μαλφή.
Αλλά διότι, κύριε Χατζηνικολάου, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα καθαρή, ξεκάθαρη, για να δούμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι πλούσιος. Ταυτόχρονα. Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, αλλά πού θα μπει, υπάρχουν τα πόθεν έσχες. Πού θα μπει το όριο. Αυτό είναι το ευαίσθητο θέμα. Το πού θα μπει το όριο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, και μόνο η αναγγελία του περιουσιολογίου δημιουργεί ανησυχία στα μεσαία στρώματα ότι μπορεί να θεωρηθούν πλούσιοι. Μα ακριβώς γι' αυτό το ανέφερα στην εκπομπή σας, ότι το περιουσιολόγιο δεν θα το φτιάξουμε για να φορολογήσουμε τον πίνακα, τα τιμαρφή. Ναι, αλλά θα στηριχθείτε σε αυτό για τη φορολογία. Διότι θα το φτιάξουμε για να έχουμε ένα database, μια βάση δεδομένων, που θα μας βοηθήσει να έχουμε πλήρη εικόνα σε σύγκριση ταυτόχρονα και με το πόθεν έσχες. Καταρχάς να έχουμε την εικόνα αυτών που δηλώνονται με αυτών που κατέχονται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία, διότι κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα έχω την αίσθηση έχουν μείνει αναξιοποίητες λίστες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη λίστα Λαγκάρντ που έκανε την πάταγο επικοινωνιακό. Αναφέρομαι στην πολύ μελετημένη δουλειά που έχει γίνει στην αρχή για την αντιμετώπιση του μαύρου πολιτικού χρήματος. Έχει γίνει μια σύγκριση εξονυχιστική του πόθεν έσχες με τα χρήματα που βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένα στις τράπεζες. Εάν αυτό γίνει και σε συνδυασμό με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του καθενός και της καθεμιάς, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που είναι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. Δεν θέλουμε λοιπόν εμείς να πάρουμε από τον φτωχό, από τον μεσαίο, διότι και να θέλαμε να πάρουμε, δεν έχει να μας δώσει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έχει. Ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Θέλουμε όμως να πάρουμε από αυτούς που όλα τα προηγούμενα χρόνια έκαναν πάρτι, βγάλανε πολλά χρήματα, δεν τα δηλώσανε, φοροδιέφυγαν και συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί ανώτατο φορολογικό συντελεστή μιλάτε, ανάλογο με αυτόν που υπάρχει σήμερα ή πολύ μεγαλύτερο? Μιλάμε για ένα προοδευτικό φορολογικό συντελεστή, ο οποίος θα είναι χαμηλός για τα χαμηλά εισοδήματα και τα μεσαία και θα εισοδήματα. Φτάνει, και θα, μπορεί να φτάνει και στο 70% όχι, του Ολλάντα, ας πούμε. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο θέμα είναι να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Το κρίσιμο θέμα είναι να μπορέσουμε να φορολογήσουμε αυτούς που δεν φορολογούνται, που φοροδιαφεύγουν. Διότι φόρος ακόμα και αν τους επιχειρήσεων... αυξάναμε τους φορολογικούς συντελεστές αυτά τα επίπεδα, αλλά συνεχίζονταν η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, θα κάναμε μια τρύπα στο νερό. Φόρος επιχειρήσεων, ο κύριος Σαμαράς είπε ότι θα τον πάει στο 15% αν επανεκλεγεί. Δεν τον πιστεύει κανείς τον κύριο Σαμαρά. Εμείς λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, λέμε ένα πράγμα το οποίο έχει νομίζω μία αξία. Θέλουμε ένα δίκαιο, προοδευτικά κλιμακούμενο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Αυτό ίσως θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες τομές στην πολιτική ζωή του τόπου. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι πάρα πολλά χρόνια βουλευτής, είμαι από το 2009. Ξέρετε πόσοι φορολογικοί νόμοι έχουν περάσει το 2009 στη Βουλή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν είμαι βέβαιος και συνομιλώντας και με επιχειρηματίες, αλλά και με πιθανούς επενδυτές, το αντιμετωπίζω αυτό. Θα προτιμούσαν έναν φορολογικό συντελεστή στα επίπεδα που είναι τώρα, ακόμα και ψηλότερο, αν ξέρανε ότι το φορολογικό σύστημα στη χώρα είναι σταθερό και δεν θα το αλλάζει κάθε κυβέρνηση που έρχεται ή κάθε υπουργός, όχι κάθε κυβέρνηση. Αλλάζει ο υπουργός, αλλάζει και το φορολογικό σύστημα. Τώρα είπατε, μιλήσατε για επενδυτές, συζητάτε και με επενδυτές, γιατί εσείς στις ιδιωτικοποιήσεις έχετε τοποθετηθεί με έναν τέτοιο τρόπο. Μα οι ιδιωτικοποιήσεις τους δεν έχετε... είναι επενδύσεις, είναι αλλαγή τίτλου ιδιοκτησίας από το δημόσιο σε ιδιώτες. Ναι, αλλά πολλές από αυτές περιλαμβάνουν και σχέδιο επενδύσεων. Για παράδειγμα, σας η Κόσκο περιλαμβάνει... Πείτε, αφήστε άλλο, Κόσκο. Κύριε Πρόεδρε, είναι άλλο θέμα το αν εφαρμόζονται αυτά που συμφωνούν. Σας προκαλώ να μου πείτε εγώ λοιπόν, μια επένδυση ότι η οποία έχει γίνει και έχει αποδώσει και έχει δώσει ανταποδοτικότητα στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 2,5 χρόνια. Από επένδυση έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα. Τι θα κάνετε με ορισμένες κραχτές περιπτώσεις, να το πω έτσι,
ιδιωτικοποιήσεων. Όπως για παράδειγμα το θέμα του ελληνικού ή όπως για παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται για την ΕΙΔΑΠ ή όπως για παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται για τη ΔΕΗ. Θέλει και ερώτημα. Κύριε Χατζηνικολάου, αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει ή να επικυρώσει συμφωνίες που έγιναν και παραβιάζουν κατάφορα, αν θέλετε, την κοινή λογική, όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσει τον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. Για μας λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν από τη νέα Βουλή θεσμικά και με κριτήριο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Ρυθμίσεις χρεών. Κρίσιμο θέμα για μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. 100 δόσεις. Θα μείνει η ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά? Θα αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση? Σας ρωτώ γιατί πολλοί περιμένουν το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πληρώνουν, δεν μπαίνουν σε ρύθμιση, ελπίζοντας ότι μπορεί να κάνετε και κάποια καλύτερη ρύθμιση. Και γι' αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή επειδή αυτή η ρύθμιση που δόθηκε δεν ήταν... Αυτό, δεν λέω αυτό εγώ. Λέω ότι πάντα αυτό συμβαίνει πριν από εκλογές. Όχι, το λέω με περιμένουν, τον υπερβολής, διότι περιμένουν έχουν οι πολίτες, πάρα πολύ λίγοι στη ρύθμιση. Ναι, υπήρξαν χαμηλά έσοδα το Δεκέμβριο ούτως ή άλλως. Και αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία, ήταν πρωτοσέλιδο σε πάρα πολλέ εφημερίδε για, για πολύ καιρό. Δεν είναι κατώδωσον, εκτό αν εσεί προτείνετε κάτι καλύτερο στι πολίτες. Κάθε ρύθμιση που δεν έχει αποτέλεσμα είναι κακή. Δεν κρίνουμε προθέσει, κρίνουμε το αποτέλεσμα. Δεν κρίνουμε αν είναι καλά παιδιά, αν κάνουν δουλειά κρίνουμε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 3.000 μόνο αιτήσει. Δεν μπορεί να έχουμε 3.000 μόνο πολίτε που να πνίγονται από τα χρέη στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρωστάει στο διπλανό του ή σε όποιον μιλάει η ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, εμείς έχουμε, ρύθμιση εσείς. Εμείς έχουμε εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας για την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία. Και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Και εμείς τι προτείναμε? Επιτροπές εξώδικου διακανονισμού. Σε αυτές τις επιτροπές να γίνεται προσδιορισμός των πραγματικών χρεών και όχι των πλασματικών χρεών με τα πανωτόκια και, και τα πρόστιμα και σε συνεννόηση με τους, με τους χρεώστες, με τους δανειολήπτες να γίνεται μια προσπάθεια ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των δόσεων που μπορεί να είναι και περισσότερες από 100. Εμείς το κριτήριο που βάζουμε λέμε ότι θα είναι από 74 όσο πάει ώστε να δίνει ο χρεώστης μέχρι το 30% του εισοδήματός του, όχι παραπάνω στη δόση. Για να παίρνει φορολογική ενημερότητα, για να, να παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί αυτό αφορά και τα ασφαλιστικά και τα ταμεία. Συνολικά ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες έως 30% του εισοδήματος, γιατί παραπάνω δεν είναι ρύθμιση, είναι πνιγμός. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία ώστε σε ένα βάθος μιας επταετίας να έχουμε εισπράξει στα δημόσια ταμεία πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που σήμερα υπερβαίνουν τα 70 δις, ένα μεγάλο μέρος τους, το ελληνικό δημόσιο θα πει τις ξεχνάω, διότι όπως είπα πριν, ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και με τα κόκκινα δάνεια θα υπάρξει κάποια αντίστοιχη πρόνοια? Ναι, μόνο που πρέπει να σας πω ότι τα κόκκινα δάνεια είναι μια πιο σύνθετη περίπτωση. Και θα έλεγα ότι η δυνατότητα να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για τα κόκκινα δάνεια, που είναι η ίδρυση ενδιάμεσου φορέα, όχι ως bad bank όμως, αλλά ενός φορέα που θα πάρει τα δάνεια για να ξεκινήσει τη διαδικασία της εξυγίανσης, συναρτάται από την, σε μεγάλο βαθμό και από το θέμα το συνολικό που αφορά το τι θα γίνει με το τραπεζικό σύστημα στη χώρα, που αφορά τι θα γίνει με τα 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης και αν θα τα χρεωθούμε για να τα αποπληρώνουν οι επόμενες γενιές ή όχι. Συναρτάται με τα 11,4 δις που είναι το μαξιλαράκι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα χρήματα. Στα οποία όμως δοθήκαν... η Τρόικα λέει ότι δεν μπορείτε να βάλετε χέρι, να το πω έτσι, δεν να το τα εγγύξετε έτσι. Υπάρχει μια άλλη συμφωνία που έκανε με την ελληνική κυβέρνηση, η Τρόικα. Στο τραπέζι λοιπόν της διαπραγμάτευσης είναι και αυτό για μας ανοιχτό ζήτημα.
Διότι τα χρήματα αυτά ήταν μέρος των 50 δις για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, δηλαδή για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν ήταν για να τα παίρνουμε και να τα πηγαίνουμε στον ECCL ή οπουδήποτε αλλού. Ήταν για αυτό το λόγο. Απολύτως λογικό λοιπόν το αίτημα και η διεκδίκηση, διότι εμείς θεωρούμε εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος όχι μόνο το να καθαρίσουν οι τράπεζες τις μαύρες τρύπες από τους ισολογισμούς τους, αλλά και το να ανοίξουν τις κάνουλες στην πραγματική οικονομία. Διότι να το κάνω εγώ να έχω μια τράπεζα η οποία. Σημαντικό, βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό οι ισολογισμοί των τραπεζών να είναι σταθεροί, αλλά αν δεν χρηματοδοτεί την επιχείρηση, τον αγρότη, το μικρομεσαίο, τότε τι να το κάνω. Τραπεζικό σύστημα πρέπει να έχουμε για να μπορεί να βοηθάει την πραγματική οικονομία. Όχι για να χαιρόμαστε που έχουμε τις τράπεζες. Αυτό που λέγατε παλιότερα, που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα για δημόσιο τραπεζικό πυλώνα, δηλαδή ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός κρατικού τραπεζικού πυλώνα, ισχύει ή όχι? Σας είπα, κύριε Χατζηνικολάου. Το άκουσα αυτό που μου είπατε για την αξιοποίηση δημόσιο, των μετοχών του δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο είναι πλειοψηφία στις 3 από τις 4 τράπεζες σήμερα. Τις συστημικές τράπεζες. Άρα τι νόημα έχει να το κουβεντιάσουμε αυτό? Εκ των όνων κάνευ υπάρχει ο πυλώνας. Αρκεί να υπάρχει διοίκηση, management με αποτελεσματικότητα και όχι με όρους δημοσίου αλλά παλαιά, όπως το γνωρίσαμε κάποιοι. Εμείς δεν θα έρθουμε να βάλουμε κομματικούς επίτροπους. Είχα μπει κατσαπλιάδες κάποτε. Θα έρθουμε να βάλουμε ικανούς και έντιμους ανθρώπους προκειμένου να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον. Να επιβιώσουν οι τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξει και η ροή στην πραγματική οικονομία. Ασφαλιστικό. Τι θα κάνετε? Τα ταμεία είναι σε δυσχερέστατη θέση. Είναι ίσως, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο αγκάθι που θα βρει μπροστά της η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Έχετε δίκιο, είναι ένα μεγάλο θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να παραδεχθούμε ότι το ήδη προβληματικό τοπίο μέχρι το 2009 ήρθε και το αποτελείωσε η πολιτική του μνημονίου. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με την αδυναμία των ασφαλισμένων να πληρώνουν εισφορές. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κρίσιμο θέμα. Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο να βρούμε νέους πόρους. Αλλιώς δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα αυτό. Και να βρούμε νέους πόρους, κύριε Χατζηνικολάου, σημαίνει ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να γίνεται προκειμένου να αποπληρώνουμε ένα χρέος που δεν αποπληρώνεται ούτως ή άλλως, δηλαδή να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Γιατί αυτό γίνεται ως τώρα. Το χρέος πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, διευθέτηση, χωρίς να ξεπουλήσουμε και τα ασημικά. Να ξεπουλήσουμε ό,τι υπάρχει ως δημόσια περιουσία. Και να αξιοποιήσουμε τα assets του ελληνικού δημοσίου, ώστε να πιάσουν αυτά τόπο για τις επόμενες γενιές, όπως κάνουν άλλες χώρες. Χώρες που βρέθηκαν μπροστά σε παρόμοια διλήμματα και αξιοποίησαν την περιουσία τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Τι λέγαμε εμείς για τον ΟΠΑΠ? Λέγαμε ότι πρέπει να οι μετοχές που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο να πάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Για να υπάρχει η δυνατότητα, η προοπτική της βιωσιμότητας. Γιατί εκεί υπάρχουν κέρδη. Δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί ο τζόγος είναι μια κακιά συνήθεια, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, αλλά μια πραγματικότητα. Εδώ ξεπουλήσαμε τα πάντα έναντι τιμήματος ευτελούς και έχουμε αφήσει ακάλυπτες τις επόμενες γενιές. Τη δική μου γενιά και τη νεότερη γενιά. Αυτούς που έρχονται. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επανέλθουμε για λίγα λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω για τα εθνικά θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω για το μεταναστευτικό, που είναι πάλι στο κέντρο της συζήτησης. Θέλω να σας ρωτήσω για το δημογραφικό, για ζητήματα που απουσιάζουν από την προεκλογική συζήτηση, ενώ κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Στα εθνικά θέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς ότι δεν πολύ συζητάει για τα εθνικά θέματα, ότι τα αποφεύγει, ότι δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες του, δεν Όχι είναι ψηλά στην ατζέντα. Πάντως. Το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια περισσότερο από πριν. Ωστόσο θέλω 2-3 πολύ γρήγορες απαντήσεις σας. Τι θα κάνετε με το Κυπριακό? Ανοιχτό θέμα, θέμα για το οποίο ασκούνται πιέσεις τελευταία και στη Λευκωσία και στην Αθήνα.
Ναι, να σας πω για τον Κυπριακό, να σας πω πριν από αυτό όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη πατριωτική, υπό την έννοια του ότι αντιλαμβανόμαστε πως αυτός ο τόπος στον οποίο ζούμε είναι ένας τόπος που πρέπει να τον προστατεύσουμε. Και ταυτόχρονα διεθνιστική, διότι δεν θεωρούμε τους λαούς που ζουν σε άλλες χώρες, σε γειτονικές χώρες, σε άλλα κράτη, ως εχθρούς μας. Αυτός ο συνδυασμός πατριωτισμού και διεθνισμού... Δεν ήθελα να μπω σε ονοματολογία και είδατε ότι το απέφυγα σε όλη τη συνέντευξη, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να συζητάει κανείς την ουσία των πραγμάτων. Ναι, αλλά για παράδειγμα, η υποψηφιότητα Τρεμόπουλου στη Θεσσαλονίκη είναι μια υποψηφιότητα που έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική, διότι έχει κατά καιρούς τοποθετηθεί στο Σκοπιανό με έναν τρόπο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Και είναι καλή η ευκαιρία για να ζητήσω καθαρές απαντήσεις σήμερα στα εθνικά θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσα εγώ να σχολιάσω, πόσο δε μάλλον πρόσωπα που συμμετέχουν από συνεργαζόμενες δυνάμεις, τους οικολόγους πράσινους, τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι στο θέμα το μακεδονικό, ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε ο συνασπισμός τότε, πριν από 20 χρόνια. Και αυτός ο οποίος όχι μόνο δεν δικαιώθηκε, αλλά η ιστορία πραγματικά νομίζω ότι θα καταγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές του τότε, ήταν ο πρωθυπουργός που τότε, και ο Σαμαράς, ήταν υπουργός εξωτερικών. Εμείς λέγαμε από τότε πακέτο Πινέιρο, αν το αποδεχόμασταν θα είχαμε λύσει αυτό το πρόβλημα, τώρα εμείς το διεκδικούμε ως χώρα το πακέτο αυτό, δηλαδή τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και δεν μας τη δίνουν οι γείτονες. Και εντωμεταξύ έχει αναγνωριστεί αυτό το μικρό κρατήδιο με την συνταγματική του ονομασία από ένα καρό χώρες, από ένα σωρό χώρες σε όλο τον κόσμο. Έλεγα όμως πριν, και έχει σημασία αυτό κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι ρίζες οι δικές μας είναι ρίζες υπεράσπισης της πατρίδας και των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Θα θυμίζω την ιστορική ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ιστορική αυτή προσωπικότητα, έχει βγάλει έναν εκπληκτικό λόγο, όπου έλεγε ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι υπερασπιζόμαστε τις πεζούλες μας, τον τόπο μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, τα χρήματα να μετακινηθούμε. Με αυτή την έννοια εμείς ερχόμαστε σήμερα ξανά να παίξουμε, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο ρόλο, όχι στο όνομα μόνο της αριστεράς, κάθε άλλο, αλλά να ως μηχανοδηγοί σε μια μαξοστοιχεία που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια, ως ηγέτιδα δύναμη σε ένα πατριωτικό μπλοκ. Και πατριωτικό μπλοκ σημαίνει κυρίως υπεράσπιση της πατρίδας, σημαίνει κυρίως υπεράσπιση των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πατρίδα. Κλείνω την παρένθεση, έρχομαι στο θέμα του Κυπριακού. Κύριε Χατζηνικολάου, το Κυπριακό είναι μια βαθιά πληγή. Ξεχνάμε, πολλές φορές συζητώντας για το θέμα αυτό, ότι δεν είναι απλά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μια διεκδίκηση. Είναι θέμα κατοχής, εισβολής και κατοχής του βόρειου μέρους της Κύπρου. Και αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε και στην συζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Αν θυμάστε, ήταν ένα θέμα με το οποίο διασταυρώσαμε τα ξύφη μας, εγώ και ο Μάρτιν Σούλτς, ως υποψήφιοι για την Προεδρία της Κομισιόν. Το Κυπριακό εμείς θέλουμε να λυθεί, γιατί πιστεύουμε ότι είναι η λιδία λίθος των ελληνοτουρκικών διαφορών. Όμως το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί μόνο με τις καλές προθέσεις. Πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την αδιάλακτη στάση της τουρκικής πλευράς. Διότι αν δεν αναγνωριστεί ότι είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής, δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό. Γνωρίζετε ότι υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή, παρά τις επιφυλάξεις που είχαμε, την προσπάθεια, το κοινό πόρισμα Αναστασιάδη Έρογλου, προκειμένου να ξεκινήσει ο αναγκαίος διάλογος και να υπάρξει μια προοπτική επίλυσης, μια νέα ελπίδα. Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι από την πλευρά των γειτόνων η επιλογή τους ήταν να τορπιλήσουν αυτόν τον διάλογο και να φέρουν το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρισμένης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς δεν βρήκαμε την αλληλεγγύη που θα περιμέναμε από τους Ευρωπαίους εταίρους. Φανταστείτε αν κάτι ανάλογο γινόταν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιταλίας, της Γαλλίας. Ποια θα ήταν η αντίδραση? Σε κάθε περίπτωση, εμείς κύριε Χατζηνικολάου, θα στηρίξουμε τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης, της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας. Δεν θα προτρέξουμε εμείς, θα στηρίξουμε τις αποφάσεις τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι έχουμε σαν στόχο τον διάλογο, τη συνεργασία, την φιλία, την αλληλεγγύη ανάμεσα στους δύο λαούς, ανάμεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό λαό. Δεν πρόκειται όμως να θέσουμε σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Δεν πρόκειται να θέσουμε ή να διαπραγματευτούμε τα σύνορα της χώρας, τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Ελληνική ΑΟΣ θα υπάρξει, κύριε Πρόεδρε, ποτέ? Κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας, οι γείτονες όχι, το διεθνές δίκαιο, αναφορικά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και πρέπει να σας πω ότι, και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, για να υπάρξει ΑΟΣ απαιτείται συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες που συνορεύουν διαθαλάσσεις. Εμείς θα την επιδιώξουμε αυτή τη συμφωνία. Πρωτίστως όμως θα έπρεπε να την επιδιώξουμε εκεί όπου είναι πιο εύκολο. Έπρεπε να έχει ήδη υπάρξει αποκλειστική οικονομική ζώνη σε συμφωνία με την Αίγυπτο, σε συμφωνία με τη Λιβύη, σε συμφωνία με την Αλβανία, όπου υπήρξε προσπάθεια η οποία και συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες και η συμφωνία η οποία προσβλήθηκε από την Αλβανία, στο συνταγματικό της δικαστήριο, δυστυχώς από την κυβέρνηση των σοσιαλιστών, ενώ θα περίμενε κανείς, γιατί αυτό έγινε μάλιστα μια στιγμή όπου στην Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, και θα περίμενε κανείς οι καλές σχέσεις ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου τότε και στον Ράμα να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη. Όμως και εμείς ως χώρα δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη. Διότι την ίδια στιγμή που δεχόμασταν, χωρίς να αμφισβητήσουμε την απόφασή τους να παραπέμψουν στο συνταγματικό δικαστήριο, μια συμφωνία που είχαμε, στην οποία είχαμε καταλήξει, είχαμε επικυρώσει, δεν τη φέραμε στη Βουλή βέβαια και αυτό ήταν ένα λάθος, δίναμε το πράσινο φως για την συζήτηση και για άλλα θέματα που αφορούν αιτήματα των γειτόνων σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν. Αυτά τα λάθη σήμερα τα πληρώνουμε. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να λύνονται με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και αποδοχή στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να λύνονται μέσα από διάλογο, συνεργασία, αλλά για να μπορέσει κανείς να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να βάζει ευδιάκριτες κόκκινες γραμμές. Μεταναστευτικό. Κάθισα και διάβασα το πρόγραμμά σας. Ξεχωρίζω τις εξής προτάσεις. Κατάργηση των ρατσιστικών διατάξεων που θεσπίζουν διακρίσεις και στερούν το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική προστασία από μετανάστες χωρίς έγγραφα. Ανθρωπιστικά, απόλυτα ορθό. Οικονομικά είναι εφικτό σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης κάτι τέτοιο? Και το ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, με την έννοια αυτού του πολύ σκληρού, του στιγνού οικονομικού ρεαλισμού, που λέει ότι εδώ τα νοσοκομεία μας, η κοινωνική προστασία μας, η παιδεία μας, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ικανοποιήσουν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Χατζηνικολάου, αναφέρεστε σε ένα τεράστιο θέμα. Σε ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, σε μια ταραγμένη περίοδο, ιδίως μετά
το οδυνηρό, το δραματικό γεγονός στην Γαλλία, στο Παρίσι, τις δολοφονικές επιθέσεις, την ένταση και την έξαρση του θρησκευτικού φανατισμού και του φονταμενταλισμού. Και πρέπει να σας πω ότι η δική μας, και θα σας το πω ευθέως, η δική μας η αντίληψη δεν είναι ότι μπορείς να προστατευθείς από τους κινδύνους φτιάχνοντας μεγαλύτερους φράχτες, περιορίζοντας πάντως δικαιώματα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αναφέρετε, κύριε Πρόεδρε, στο πρόγραμμά σας, μιλάτε για αποποινικοποίηση του αδικήματος της παράνομης εισόδου και διαμονής, για απαγόρευση των επαναπροωθήσεων σε σημεία εισόδου, όπως ο Εύρος και το Βόρειο Αιγαίο, για φραγμό στην αυθαίρετη απόρριψη υποβαλλόμενων αιτημάτων ασύλου από τις αστυνομικές αρχές και για κατάργηση των πρακτικών αναχέτησης των εισερχόμενων αλλοδαπών στα θαλάσσια σύνορα. Ναι, διότι αναρωτιέμαι ότι δεν αν... πρέπει να πεθαίνουν άνθρωποι στη θάλασσα και να πνίγονται, κύριε Καρδιφολάου. Και αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής άποψης, αυτό είναι θέμα ανθρωπισμού. Αναρωτιέμαι όμως μήπως έτσι... Ταυτόχρονα όμως λέμε κι άλλα. Μήπως έτσι η Τουρκία, η οποία έχει μια πολιτική προώθησης προς την Ελλάδα των μεταναστών, νιώσει πιο αποχαλινωμένη. Και αναρωτιέμαι επίσης αν αυτά δώσουν ένα σήμα ότι η χώρα είναι χώρος υποδοχής την ίδια στιγμή που υπάρχει ένας κορεσμός αριθμητικός. Υπάρχει μια δυσκολία που τη βλέπουμε όλοι. Προσέξτε, ιδεολογικά, ανθρωπιστικά και ιδεολογικά, όποιος άνθρωπος είναι πραγματικά φιλελεύθερος και δημοκράτης, τον αγγίζουν οι θέσεις αυτές. Όμως ο κορεσμός που υπάρχει, ο οικονομικός και ο κοινωνικός είναι τέτοιος που αναρωτιέμαι μήπως οι θέσεις αυτές είναι εντελώς ανέφικτες. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι θέμα και οδηγήσουν οικονομικού ή κοινωνικού κορεσμού. Σε άσχημα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Ακόμα και αν η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα σε ανθρωπιστική κρίση, θα μπορούσε να αντέξει, για παράδειγμα, την πιθανότητα ενός κύματος εκατομμυρίων προσφύγων από τη Συρία? Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα κοινωνικής ή οικονομικής κρίσης. Να σας πω τι θέμα είναι. Είναι θέμα να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Και να συνειδητοποιήσουμε κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο το χρέος, ναι, αφορά και το θέμα της μετανάστευσης. Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν μας έχει στηρίξει, κύριε Πρόεδρε. Μα ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Ότι πρέπει να διεκδικήσεις για να σε στηρίξει κανείς. Σας ακούω. Διότι εδώ το αντιμετώπισα κυρίαρχα στην αντιδικία, στην υποψηφιότητά μου για την Κομισιόν. Όπου εκεί πράγματι οι προοδευτικές δυνάμεις, και σε αυτές εντάσσω και τις δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη με αυτές της ακραίας λαϊκιστικής δεξιάς, της Λεπέν που ανεβαίνει επικίνδυνα στη Γαλλία, και με μια ατζέντα την οποία δυστυχώς υιοθετεί και μέρος λέω, ευτυχώς όχι όλοι, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κ. Σαμαράς είναι κατεξοχήν υποστηρικτής αυτής της ατζέντας. Δεν αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό πρόβλημα ούτε με ξόρκια, ούτε με καταστολή. Και κυρίως δεν είναι δυνατόν να πετάμε το βάρος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση μιλώ, στις χώρες υποδοχής. Το ίδιο πρόβλημα που έχει σήμερα η Ελλάδα, έχει και η Ιταλία, έχει και η Ισπανία, τεράστιο πρόβλημα. Μεγαλύτερο ίσως η Ιταλία και η Ισπανία από ό,τι έχει η Ελλάδα. Δεν μπορείς να μην μοιράζεις την ευθύνη όταν έχεις κοινά σύνορα. Και κυρίως όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από το πουθενά, όχι για να μείνουν στην φτωχή Ελλάδα που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, αλλά για να πάνε στον πλούσιο Βορρά, να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στη Σουηδία, να μπορέσουν να βρουν στον ήλιο μοίρα. Ό,τι και να κάνεις για να αποτρέψεις την είσοδο αυτών των ανθρώπων, δεν θα το καταφέρεις, ακριβώς διότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από απελπισία, όχι από επιλογή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό που εμείς προτείνουμε είναι διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για διαμοιρασμό της ευθύνης, ούτως ώστε να μην γίνεται η πατρίδα μας αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, διότι αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Προτείνουμε πράγματι να κινηθεί η διαδικασία για παροχή πολιτικού ασύλου, διότι είναι άλλο πράγμα αυτός που φεύγει διωγμένος από χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, άλλο πράγμα είναι ο πρόσφυγας ο οποίος έρχεται από τον πόλεμο στη Συρία και είσαι υποχρεωμένος με βάση τις διεθνείς συνθήκες να του ανοίξεις την πόρτα, να τον καταγράψεις και να του δώσεις άσυλο.
και είναι άλλο πράγμα να δούμε πώς και με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε συνολικά τις μεταναστευτικές ροές. Μιλάμε για την ανάγκη να υπάρξει ισχυρή και γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες υποδοχής για να υπάρχουν όχι κέντρα κράτησης αλλά κέντρα φιλοξενίας. Μιλάμε για την ανάγκη με πειθό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και με οικονομικά κίνητρα οι ίδιοι να γυρίσουν οικειοθελώς πίσω στις εστίες τους και όχι με διαδικασίες επαναπροώθησης που στις μισές από των περιπτώσεων πεθαίνουν, πνίγονται, βουλιάζουν στις θάλασσες. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος που δεν διαφέρει με τις απόψεις και τις θέσεις που σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, κύριε Χατζηνικολάου. Δύο πολύ σύντομες απαντήσεις, σας παρακαλώ. Και γι' αυτό και εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, και κρατήστε το και ως είδηση, σκοπεύουμε να αναβαθμίσουμε σε επίπεδο διοικητικής ευθύνης αυτό που ονομάζουμε μεταναστευτική πολιτική. Θα υπάρξει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Δύο πολύ σύντομες απαντήσεις, παρότι είναι δύο τεράστια θέματα, αλλά η ώρα είναι ήδη προχωρημένη. Συνταγματική αναθεώρηση. Η ευκαιρία χάθηκε. Πάμε για το 2021. Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρχει λαϊκή βούληση και πολιτική βούληση, καμία ευκαιρία δεν είναι χαμένη. Υπάρχουν όριμες αλλαγές, υπερόριμες αλλαγές, οι οποίες πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να προωθηθούν. Να συμφωνήσει, λέτε, σε ευρύ φάσμα η πολιτική σκηνή και να βρει τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι. Πιθανόν και με δημοψήφισμα. Θα είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, δεν είναι της ώρας. Πιστεύω όμως ότι κάποια υπερόριμα ζητήματα, όπου νόμος περιευθύνης υπουργών, για παράδειγμα αυτό. Ασυλία βουλευτική. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει πια στο ότι αυτός ο νόμος, καταρχάς ο νόμος καταργείται με νόμο, έτσι. Το συνταγματικό σκέλος, λοιπόν, αυτή η παράλογη συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να παραμένει ως έχει. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια πάνδημη συμφωνία, πιστεύω, και θα βρούμε τον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο να τα αλλάξουμε αυτό. Δημογραφικό. Μείζον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Πεθαίνει η χώρα μας δημογραφικά. Μειώνεται ο πληθυσμός αντί να αυξάνεται, ενώ όλοι οι γείτονές μας καταγράφουν αυξητική πορεία. Όχι μόνο μειώνεται. Και η κρίση έχει χειροτερέψει την κατάσταση. Αυτό θέλω να πω και εδώ επιτρέψτε μου να μιλήσω για το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Ίσως μεγαλύτερο και από το χρέος. Το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που είναι έχουμε... Είναι μείζον εθνικό θέμα. Είναι ότι σκοτώνουμε την νεότητα, καταρχάς. Επιτρέψτε μου βαριά έκφραση. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το κύμα μετανάστευσης στο εξωτερικό του πιο δυναμικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι νέοι επιστήμονες, τα νέα παιδιά με 2 και 3 πτυχία φεύγουν στο εξωτερικό, δεν φεύγουν οι ανειδίκευτοι εργάτες όπως φεύγανε τη δεκαετία του 60, και κυρίως όταν οι νέοι άνθρωποι σήμερα, 30 χρονών, δεν μπορούν να παντρευτούν, κύριε Χατζηνικολάου, και να ζήσουν σε κοινό σπίτι. Και έχουν σχέσεις που μένει ο ένας στους γονείς και οι άλλοι πάλι στους γονείς. Και βρίσκονται στα κλεφτά, σαν τα σχολιαρόπαιδα. Και όταν, το να κάνουν παιδί τους φαίνεται βουνό. Πόσο δε μάλλον το να κάνεις παιδί στη σημερινή Ελλάδα με το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων που στην πλειοψηφία τους είναι νέοι άνθρωποι. Εδώ φτιάξαμε ένα περιβάλλον εχθρικό στη νεότητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που έχουμε μπροστά μας. Γερνάμε και πεθαίνουμε σαν χώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Και ο μεγάλος εθνικός στόχος είναι πώς θα ξανακερδίσουμε την εργασία στη χώρα μας, την απασχόληση, για να μπορέσουν να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι, να μπορέσουν νέοι άνθρωποι να φτιάξουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Και δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους νέους ανθρώπους αυτό. Αφορά και τους γονείς, αφορά και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Θέλω... Και να δείτε όμως πόσο εχθρική είναι αυτή η κυβέρνηση απέναντι στη νεότητα. Ακόμα και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ψήφου στα 18, το καταργεί στην πράξη. Μέσα από πράξεις και παραλήψεις. Διότι, όπως γνωρίζετε,
Οι εκλογές γίνονται το 15, άρα όσοι έχουν γεννηθεί το 97 έπρεπε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Είναι 100.000 18άριδες που τους στερείται το δικαίωμα της ψήφου με αιτιολογίες, με αιτίες και δικαιολογίες οι οποίες είναι γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Και εγώ λοιπόν καλώ αυτή τη στιγμή όλους τους άλλους νέους να ψηφίσουν και για αυτούς. Να πάνε στην κάλπη, δεν με νοιάζει να ψηφίσουν, αλλά να τιμωρήσουν αυτή την πολιτική η οποία είναι εχθρική στην νεότητα. Θέλω μία δέσμευσή σας στο κλείσιμο για τις άθλιες συνθήκες στις φυλακές. Θέλω μία δέσμευσή σας ότι θα ασχοληθείτε ο ίδιος με το θέμα αυτό. Αναφέρομαι σε όλες τις φυλακές της χώρας, αλλά ιδίως αναφέρομαι σε αυτή την αθλειότητα, σε αυτό το κολαστήριο του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού, ο Θεός να το πει νοσοκομείο, διότι είναι πραγματικά αποθήκη ψυχών. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είμαστε ένα κόμμα με ιδιαίτερες ευαισθησίες σε τέτοια ζητήματα. Από τότε που δεν είχαμε προοπτική εξουσίας, δεν φοβηθήκαμε ποτέ το πολιτικό κόστος για να ασχοληθούμε με τέτοια ζητήματα που αφορούν πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ζητήματα ανθρωπιάς είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι, ας μην λέμε έτσι, λέξεις που ακούγονται ως χιοριτούρες. Ανθρωπιάς είναι στοιχείο του πολιτισμού σου, το να μην αφήνεις ανθρώπους να σαπίζουν, γιατί αυτό συμβαίνει. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι είναι στις προτεραιότητές μας. Χρειάζεται συνολική, εγώ θα έλεγα, αναμόρφωση του σοφρονιστικού συστήματος. Δεν είναι ένα εύκολο έργο αυτό, είναι ένα δύσκολο έργο και πρέπει να βρούμε και συνενέσεις. Θέλει και χρήματα. Θέλει και χρήματα. Κλείνω με ένα ερώτημα που φαντάζομαι το συναντάτε και στο δρόμο, όταν οι πολίτες σας συναντούν. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να μην καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν βρεθεί στην κυβέρνηση, να έχει εκείνη την πολιτική ομοιογένεια που θα του επιτρέψει να κυβερνήσει? Θυμάστε ότι στις τελευταίες εκλογές οι συνιστώσεις ήταν ένα μεγάλο θέμα. Μεσολάβησε το συνέδριό σας, ήταν ένα θέμα που το κουβεντιάσατε εσωτερικά και κάνατε κάποια πράγματα, αλλά εξακολουθώ να ακούω από συμπολίτες μας ότι εντάξει, και ο Τσίπρας να κάνει μια στροφή προς το ρεαλισμό, υπάρχουν οι άλλοι οι σκληροί, που θα τα κάνουν μπάχαλο την επόμενη μέρα. Δεν ανησυχώ. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι περήφανος για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, μήπως αναγκαστείτε, κατάλαβα, πριν από τη διαπραγμάτευση, κατάλαβα, με τη Μέρκελ, να διαπραγματεύεστε με τους συντρόφους σας ορισμένων ιδεολογικών ρευμάτων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι είμαι περήφανος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα δημοκρατικό. Πρέπει να σας πω ότι είμαι περήφανος που είμαι πρόεδρος ενός κόμματος που δεν λειτουργεί όπως τα άλλα κόμματα που ο αρχηγός αποφασίζει και διατάζει και που ακόμα και στην άποψη του Προέδρου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και δημόσια κατατίθενται, που δεν ανοίγω και κλείνω εγώ τις λίστες των υποψηφιότητων, αλλά συλλογικά τις αποφασίζουμε. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι δύσκολη, επίπονη, αλλά στο τέλος είναι οι αντιστάσεις μας. Είναι οι αντιστάσεις μας στο λάθος, στην παρέκκληση, στην αστοχία. Η συλλογική διαδικασία και η δημοκρατία ποτέ δεν έβλαψε. Και να σας πω για ένα τελευταίο. Ο συνεκτικός ιστός στον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποιος είναι? Η εμπιστοσύνη. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συντρόφους μου και αυτοί έχουν εμπιστοσύνη σε μένα. Και αν θέλετε, πολλές φορές βλέπω ως καρικατούρα αυτό που πάει να δημιουργηθεί στα μέσα ενημέρωσης. Σε όλα τα κόμματα υπήρχαν εσωκομματικές αντιπολιτεύσεις. Εγώ είμαι ευτυχής που έχω αυτή την εσωκομματική αντιπολίτευση. Είμαι ευτυχής που έχω απέναντί μου ανθρώπους που μπορεί να διαφωνώ, αλλά τους εμπιστεύομαι και με εμπιστεύονται. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα.